Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή για ακόμα ένα πρωί, πρωί Δευτέρας, τι περίεργη μέρα. Τι περίεργη, θα καταλάβετε, όχι απλά περίεργη. Τι σουρεαλιστική μέρα θα είναι και αυτή, κυρίες και κύριοι. Τα μηνύματα ήτο εδώ ευδιάκριτα. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στο στούντιο του Λίμπερο, δεν είχαμε νερό να κάνουμε καφέ, δεν είχαμε παγάκια, δεν είχαμε ζάχαρη, δεν είχαμε τίποτης. Αναγκάζομαι λοιπόν να φύγω τρέχοντας να... Δώσε ρε! Θα καταλάβετε γιατί δίνω. Είναι ένα μέρος της τρέλας που θα βιώσουμε. Αναγκάζομαι να πάω να πάρω νεράκι. Πάω στο διπλανό εδώ το ωραίο το μπουγατσατζίδικο που έχουμε. Ακροατής της εκπομπής ο φίλος μας. Και ποιο πετυχαίνω μέσα. Ποιον, εντάξει. Το βασιλιά Κάρολο θα ήταν πιο πιθανό να τον πετύχω, ας πούμε, τέτοια ώρα το πρωί εδώ στη Λέοντο Σοφού. Στο διπλανό μπουγατσατζίδικο είναι ο Λευτέρης. Και έχει δώσει στο μπουγατσατζί μία πίτσα που έχει φέρει από τη Λιβαδιά να την ψήσει μέσα στο φούρνο. Στο φούρνο του μπουγατσατζί με ένα μαύρο σαλάμι μουχλιασμένο. Τι είναι αυτό, πάνω θεμάσαι. Και λέω, εδώ είμαστε. Λόγω επειδή είσαι. Τίποτα δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα Δευτερούλα 18 του μηνού, Οσίου αγαπητού Αγίου Λέοντος. Εορτάζει ο αγαπητός, ο Λέων, ο Λέοντας, ο Λεοντάριος, ο Λεοντάρης και ο Λεοντόκαρδος. Κάτισα την εκπομπή μας δηλαδή ένα πράγμα. Η Λεοντόκαρδη, χρόνια πολλά και στα έμπλαστρα επίσης να ευχηθούμε τα Λέοντος. Καλημέρα και στη Λέοντο Σοφού. Εδώ εμείς είμαστε. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Κλείς την πόρτα ρε, φάει έξω την πίτσα. Τον έχω δίπλα μου. Μια πίτσα από Ποκαχόντες. Δεν ξέρω τι θα μας συμβεί και σήμερα. Πάντως την Ποκαχόντες σου την έκανε χθες ο ακατανόμαστος, σου την έκανε άσα να πάνε. Ναι. Δεν μιλάμε για άλλα παιχνίδια. Δεν μιλάμε για άλλα παιχνίδια, δεν μιλάμε για άλλες ομάδες, αλλά εντάξει. Ήτανε λίγο, ναι. Ήτανε, ναι, όχι λίγο, ήτανε πολύ, αλλά θέλαμε και εμείς να κάνουμε τη φιέστα με τον Άρη κανονικά. Δεν πειράζει, θα την πάμε λίγο αργότερα. Μπάμπη, όταν κάνεις μια παράβαση, σου παίρνουν το δίπλωμα για κάποιες μέρες. Όταν είδα το πόδι αυτονού του Μπάσα πώς καρφώθηκε, ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε, και αυτό είναι μια αγωνιστική, ξέρεις. Εντάξει, ό,τι γράψει στο φιλοαγώνος. Όχι, είναι τέτοιο αντιαθλητικό παιχνίδι. Είναι, εντάξει. Ήταν ένα γαρμπό τάκλινγκ. Συμβαίνει, δυστυχώς μπορεί να συμβεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν νομίζω, εντάξει, δεν το κάνεις επίτηδες τώρα αυτό το. Έχεις φύγει. Δεν ξέρω, έχεις φύγει πολύ άκομψα. Με κάποιους Αριανούς που μίλησα που ήταν στο γήπεδο, επειδή μου λέγανε το εξής, ότι είχε παιχτεί η κόκκινη κάρτα. Ναι. Τι να πω. Ίσως γι' αυτό, ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν το υιοθετώ. Φυσικά και δεν τα πιστεύουμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Πήρα μόνο και μόνο για να τη σπάσω στο Λιμνιό. Ναι. Για να πάω. Να είσαι ο πρώτος. Και στην Κατερίνα, μη σε πω. Και άμα κλείνω περαστικά στην Ποκαχόντα. Έγινε, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα που ξέρετε. Καλώς το να. Τι γίνεται. Δεν μου τη σπάει. Μόνο η Κατερίνα τα παίρνει πρώτη. Έτσι. Τι κάνει ο Λευτέρης. Εδώ τρώει. Προφάλτα Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα μας τα πει. Τρώει πίτσα. Βάλ τα ακουστικά να ακουστεί, λέει ο κόσμος για σένα. Δεν ακούω. Βάλ τα ακουστικά. Τι δεν ακούς. Με μιλάει. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα ακούς. Θα ακούσεις. Ακούς. Έτσι, ακούς. Ναι. Να μιλήσω εγώ, τι να κάνω. Ναι, να μιλήσεις και εσύ, ναι. Λέω, το έκανα σπροβάλλοντα Θεσσαλονίκη ρε το αυτό. Ναι. Το άκουσες αυτό. Το ορακιτζής που είχε πει η Ασπροβάλτα είναι η Μύκονος της Θεσσαλονίκης. Πότε το έχει πει αυτό. Έχει πρόσφατα τώρα σε μια εκπομπή. Έλα, αποκλείεται, δεν το ξέρω. Γιατί μου έχει, διαφύγει αυτή η είδηση. Η Μύκονος λέει της Θεσσαλονίκης έχει εκεί λέει μαγαζιά, τέτοια, χαμός. Αγαπάμε Μιχάλη, εντάξει, καταπληκτική. Θα το ψάξω. Ο Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης, μήπως ο Θοδωρή, ο Θοδωρής ο Ρακιτζής, στυλ ελληνικό και τέτοια. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Μα δεν είναι, σε παρακαλώ τώρα. Ναι.
Εν τω μεταξύ, άμα πα, θα δει τη μισή Σταυρούπολη. Όλοι έχουν εξοχικά εκεί πέρα. Όλε οι δυτικέ συνοικίε εκεί κάναμε παλιά, τα παλιά τα χρόνια σπίτι. διότι η Χαλκιδική δεν υπήρχε στα 90s. Ναι, ναι. Να τα λέμε και αυτά. Αρχέ 90s, ναι. Δεν με δείχνει, θα τουαλέτε με δει, δεν το πιστεύω. Φύγε, ρε, φύγε! Χάσου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βιώνω. Κάτσε μέσα, ρε! Θα ζηλέψει τώρα Φωτιάδης. Ναι. Θα σε λέει, έφερε εκεί πάλι, έβαλε ναι. Ορικού και έφερε τον ναι, ναι. Φωτιάδης. Και μετά δεν μπορεί να με φέρει από το Τριάδη. Να το φέρει, αν αφήσει τι άλλε εκπομπέ και έρθει σε εμά. Ναι. Γιατί μα κοροϊδεύει, ναι. Αλλού τρώει, αλλού πίνει. Έτσι. Δηλαδή, καλά που. Τελικά τάχα ήμουν στο λεωφορείο. Σε άλλα ραδιόφωνα πήγαινε εκείνη τη μέρα. Έτσι. Δηλαδή, καλά που είσαι. Δηλαδή, βρήκε μια εκπομπή του Πατμανίδη να τον ταιριάζει απόλυτα, βρήκε την υφάκη του. Ναι. Όχι. Και πήγε, δηλαδή, 6-8 Πατμανίδη, 8-10 αλλού. Βρήκε. Καλά που δεν κάνουν και ίδιες ώρες. Βρήκε μια εκπομπή για να περνάει το 6-8 μέχρι να πάει στο 8-10. Κατάλαβες. Αυτό δεν πειράζει. Άρα, το μεταξύ, έχεις τι έκανε. Ξεκινάει το μάτς, με παίρνει τηλέφωνο, με λέει πού το δείχνει τον ΠΑΟΚ, θα τελείωνε κιόλας. Και λέω στην ΕΡΤ. Ναι. Δεν μπορεί αφού δεν το βλέπω. Λέω στην ΕΡΤ 2. Και τι μου λέει τώρα, τι τηλεόραση είναι αυτή. Ναι. Πιάνει λέει ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 3 λέει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα μας τα λύσει. Μήπως εννοούσε τον ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό. Ή για τον μπασκετικό σε ερώτηση. Ναι, αλλά λέει δεν πιάνω δύο, ξέρω εγώ. Και... θα μας τις λύσει αυτές τις απορίες. Κράτα, κράτα τα. Σαν μπασκετικοί παοξίδες που είμαστε εκεί χρόνια. Έτσι, χρόνια. Ο λαός του ΠΑΟΚ, άκρος μπασκετικός. Βέβαια. Καλά, τα πήγαμε τα εισηγή στις βολές. Τους κρατήσανε μετά. Εντάξει, όλοι θα τα πούν τώρα. Περηφάνεια για αυτή την ομάδα. Ναι. Το κλισέ. Καλό και καλό κοτσάρισμα. Μόνο εκεί λίγο με χάλασε ο Γκάρετ. Που το γύρισε από μόνος του για την καλύτερη άμυνα, ξαφνικά στο 4ο δεκάλεπτο δεν έπαιξε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Να φύγουν όλοι. Πήρε 15 rebound και 10 πόντους. Ναι. Και δεν έπαιξε σε όλο το 4ο δεκάλεπτο. Ναι. Και τι έγινε. Τι έγινε εκεί πέρα, έτσι. Έτσι. Μ' αρέσει, και μ' αρέσει αυτό. Τι έγινε, φίλε, να πιστέψετε όλοι εσείς οι άθεοι. Οι άθεοι, πώς υπάρχει Θεός. Ναι. Αυτό το θαύμα, αυτές οι. Η ομάδα των θαυμάτων, ο Απόλλων Λάρισας και ο Γυνιακός. Ναι. Πώς έγινε εκεί από 0-2. Αυτή 3-2 και σε... Γιατί δεν γίνονται έτσι το πω... 10 λεπτά και γι' αυτό... το είχε ναι. Εξαφανίστηκε για από προσώπου γης. Τι θαύματα είναι αυτά. Γιατί, το... γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η χαρά, η χαρά του ποδόσφαιρου δεν είναι μαγεία, ε. Ναι. 0-2. Δεν μπορούσες ούτε να το παίξεις. Είχαν εξαφανιστεί από παντού. Από το... Ναι. Έτσι. Κάμος, αυτά ο βασιλιάς, ο βασιλιάς το σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έτσι έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Λοιπόν. Πες τα βρε αγόρι μου, πες τα εδώ να ησυχάσεις. Πού είσαι, κάτσε να σε ανοίξω μικρόφωνο. Μίλα, κάτσε στο μικρόφωνο, μίλα. Τι δουλειά έχεις εδώ καταρχήν ξανά Δευτέρα, από πού μας έρχεσαι, από ποιο πλανήτη προσγειώθηκες, τι συνέβη. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ, ακούγομαι τώρα δηλαδή. Ακούγεσαι πεντακάθαρα, ναι. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ. Μην τρως μπαστίκα και βγες στο μικρόφωνο, ρε. Με τρελάνεις ρε πρωί-πρωί Δευτεριάτικα. Κατάπια την. Κατάπια την. Την κατάπια. Μπράβο, μπράβο. Ήθελα να έρθω εδώ, Μπάμπη. Ναι. Και επειδή το είχα παίξει και στοίχημα. Ποιο, τον αρθεί στην εκπομπή. Όχι, το σκόρ το τελικό. Α, το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ, μάλλον για να το λέμε καλύτερα. Μάλιστα. Δυστυχώς ήταν έτσι όπως θα λες, δεν ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Το είχα παίξει 1-4. 1-4, μεγάλη αισιοδοξία, ναι. Ναι, ήρθε 4-1. Κοντά έπεσες. Έπεσε κοντά, ναι. Κοντά έπεσες, λίγο αλλάξαν εκεί τέτοια. Ευτυχώς το είχα παίξει και over 2,5 και πήρα τα μισά λεφτά που είναι και αυτό, κάτι. Πάει χάλα ο κόσμο. Ήρθε εδώ Λευτέρη πρωινιάτικα Δευτέρα, δεν ξέρω από πού ήρθε να μα μιλήσει για στοίχημα, για γκολ και όφερ και τέτοια. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Τέλος πάντων, ήθελα. Τι δουλειά έχεις εδώ, πες μου, το... από πού ήρθες και γιατί ήρθες. Από Τρίπολη ήρθα. Από Τρίπολη ήρθες εδώ, και... γιατί ήρθες εδώ, για ποιο λόγο. Για να θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, εγώ ήθελα να πάω και στην Καλαμάτα. Ναι, μάλιστα. Λίγο τον μπέρδεψες εκεί στο δρόμο, κάπου το έχασες. Αλλά χάθηκα στον δρόμο, Μπάμπη. Ναι. Δηλαδή, τι έγινε. Τι έγινε. Καταρχήν, έχουν αλλάξει λίγο οι δρόμοι. Η σήμανση, ναι, θα τις αλλάξει και τους δικούς σας τώρα, λέει, ναι, τη σήμανση. Ή μάλλον δεν θα τις αλλάξει. Έχουν αλλάξει λίγο οι δρόμοι. Ναι. Από. Ναι. Μπαίνοντας στην Τζακώνα. Μπαίνοντας στην Τρίπολη. Και που είναι η κομμένη γράνα που λέει. Μετά τη σύραγγα. Ναι. Του Αρτεμίσιου. Μάλιστα, έχουν αλλάξει. Μετά τη
ήξερα για το Αρτεμίσιο, λίγο τάχασα. Τάχασες και σου είπαν Αρτεμίσιο από εδώ. Λίγο τάχασα. Ναι, τάχασες και γιατί πώς... άρχισαν να έχουν πολλές. Έχει ανατολική είσοδο η Τρίπολη, δυτική είσοδο. Ναι. Έχουν αρχίσει και οι είσοδοι στην Τρίπολη γίνονται πολύ. Πολύ είσοδοι. Καλά στην Τρίπολη, όποιο θέλει μπαίνει. Περάσαν όλοι από εκεί μέσα φέτος. Όλοι τριάρες μοιράζουν. Πάω, Κάρης, Ολυμπιακός, οι πάντες. Μόνο η ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα. Δεν τα λέμε όμως αυτά. Είχα δουλέψει πάπη και στην Τρίπολη. Ξέρεις. Ναι, κανένα εξάμεινο είχα. Τι είχε κάνει στην Τρίπολη δηλαδή. Πάλι αποζημιώσει του αγρότε. Αποζημιώσει του αγρότε εκεί. Λεφτά, μοίραζα λεφτά. Έτσι ρε πασοκάρα αυτό είναι ο τέλο. Όχι, τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ήταν το 2006. Μοίραζε λεφτά η Νέα Δημοκρατία τότε. Μοίραζε. Μοίραζε, φίλε. Και ειδικά στη Σπάρτη μοίραζε και τα μικρόκαρπα πορτοκάλια. Τι είναι τα μικρόκαρπα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια ουσιαστικά έχουν ένα μέγεθο. Ναι. Αλλά αν είναι μικρόκαρπα, τα αποζημιώνει ο Ελγά. Αν και ο Ελγά είναι για τι καιρικέ συνθήκε. Τώρα, αν βγήκαν μικρόκαρπα τα πορτοκαλιά, δεν φταίει ο καιρό. Έτσι, σωστά. Φταίνει οι καλλιεργητικέ φροντίδε. Να. Αλλά ο Ελγά στη Σπάρτη. Έτσι. Γιατί είχαν καεί και τα αρχεία του αγροτικού συνεταιρισμού. Για κάποιο λόγο. Και η φωτιά, από ό,τι λέει, έλεγε η πυροσβεστική εκεί στη Σπάρτη, είχε ξεκινήσει. Οι φωτιέ συνήθω ξεκινάνε από κάτω και ανεβαίνουν προ τα πάνω. Η φωτιά συγκεκριμένο συνεταιρισμό άρχισε από πάνω και κατέβαινε προ τα κάτω. Μπορεί να πέσει φωτιά να μα κάψει από τον ουρανό. Κεραυνό σε νεθρία θα ήταν έτσι. Μάλιστα, πήγε λοιπόν στην Τρίπολη, δεν βρήκε κανέναν. Όχι, έχασε την είσοδο, βρήκα, την έξοδο. Βρήκα αρκετού, Μπάμπη. Αρκετού. Βρήκα αρκετού. Γιατί δεν έκατσε εκεί. Γιατί, κοίταξε να δει τι έγινε. Ναι. Είχα σκοπό να κάνω μια βόλτα στην Τρίπολη. Ναι, μάλιστα. Αλλά πριν κάνω τη βόλτα στην Τρίπολη, είπα να ανέβω στα Άνοδο Λιανά, το χωριό του Λαλιώτη. Α, ωραία, ωραία. Εκεί έχει ένα καταπληκτικό πέτρο. Έχει αγριοπούρνα. Επιδοτήσεις. Όχι, 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 όχι. Ένα μνημείο που έχω δε, κάτι. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Έχει αυθεντικούς ανθρώπους βουνίσιους. Μάλιστα. Έχει ρέματα. Κωνσταντίνο, το Λαλιώτη. Έχει ρέματα τα οποία τα περνάς. Ναι. Δηλαδή το νερό, το ποτάμι περνάει μέσα από την ασφαλτό, από το δρόμο. Διασχίζεις δηλαδή το ριάκι και προχωράς ευθεία πάνω. Τα λέγει και ο Πολύδωρας. Ποιος θα μιλήσει για την κομμένη γράνα. Γράνα που θα πει. Υδραγωγός. Έτσι, έτσι. Μάλλον από εκεί θα βγαίνει και ο Γρανίτης. Γιατί, τι είναι ο Γρανίτης? Θα σου πω μετά για το Γρανίτη. Θα σου πω, γιατί δεν με πεις εξάλλου, γιατί να μην το γνωρίζεις. Τέλος πάντων, ένα καταπληκτικό το οποίο, Μπάμπη. Ναι, ναι, γιατί... για τα Δολιανά. Εμείς τα Δόλια τη φταίμε, τα Δολιανά εδώ στο Κάτσε να δεις τι έγινε στα Δολιανά, Μπάμπη, για να καταλάβεις. Είμαστε ακόμα στην Τρίπολη, στην Ανατολική έξοδο. Μέχρι να φτάσουμε πάνω, Μακεδονία έχει τελειώσει εκπομπή. Θέλω να μου τα πεις εντάχει όλα αυτά, να μην πλατιάζουμε εδώ για τον κόσμο. Για να... Τέλος πάντων, ναι. Έφαγα το αγριογούρνο, αλλά δεν με κοιμίζανε. Γιατί? Γιατί λέει, είχε πλακώσει πολλοί κόσμος που δεν περιμένανε. Είχαν πει. Δολιανά, τι είναι, ναι, φαλός της γης τα Δολιανά. Είχαν ναι. πει ότι θα έρθουν 4 άτομα και ήρθαν 14. Α, οπότε 4, εγώ δεν χωρούσα. Ντροπή. Και ντροπή. Μου λένε. Τι σου είπανε, φύγε από εδώ. Θα κοιμηθώ στα μάξι. Ναι. Λέει, όχι, μην κοιμηθεί στα μάξι, γιατί εδώ κάνει κρύο. Δεν είναι. Ναι. Η Τρίπολη που είναι υψόμετρο είναι πιο ζεστή από τα Δολιανά. Τάνο. Τα κάτω. Τα κάτω, α τα κάτω να μου. Φαντάζομαι ότι έχει κερασιέ, έχει κάστα. Είναι... Φαντάζομαι ότι έχει μέσα Δολιανά, μεσαία τίποτα. Μάλιστα, δεν κοιμήθηκε στα Δολιανά και λες: δεν πάω πάνω σε Σαλονίκη να κοιμηθώ εκεί έξω από το Λίμπερο. Α πούμε, να έρθω στον Μπάμπη, το πρωί να πιω ένα καφέ, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Η ιστορία είναι μεγάλη. Η ιστορία, καλά, σιγά μην ήταν μικρή. Κοιμήθηκα ναι. στην Τρίπολη. Κοιμήθηκε στην Τρίπολη. Ποια μέρα όλα αυτά, ποια χρονιά. Χτες. Λοιπόν, είμαστε ωραία, είμαστε χτες. Κοιμήθηκα στην Τρίπολη. Βγήκα και έξω στην Τρίπολη. Ωραία μπαράκια η Τρίπολη, καταπληκτικά. Ωραία μπαράκια. Μόνο που ο Δήμαρχος έχει κάνει ένα δρόμο πεζόδρομο. Να, τα και δημιουργεί εδώ. Πρόβλημα ο πεζόδρομος. Τα νέα της Τρυπόλεως. Δεν είναι κατά ανάγκη ο πεζόδρομος κάτι καλό για μια πόλη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια και εδώ κατηγορούσαν τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Τώρα πίνουν νερό στο όνομα του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας. Και τα μαγαζιά εκεί και καφετέριες και έτσι. Τέλος πάντων, η Τρίπολη έπρεπε να είχε και δρόμο και πεζόδρομο. Μάλιστα. Τώρα έχει γίνει πεζόδρομο όλη η Τρίπολη. Μάλιστα. Δεν είναι καλό. Είναι του πεζοδρομίου εκεί στην Τρίπολη, δηλαδή θες να μας πεις με λίγα λόγια. Μάλιστα. Καταπληκτικά φαγητά. Είδα σε ένα σουβλατζίδικο. Άκου να δεις τώρα, σε ένα σουβλατζίδικο. Ο σουβλατζής είχε πάει πάνω στο Λεβίδι. Μ' αρέσει που το λες σουβλατζίδικο και δεν το λες κανένα καλαμακάδικο, κανένα πιτάδικο, όπως τα λένε. Είχε βάλει Μπάμπη μανουσάκια.
Τι μανουσάκια. Τα μανουσάκια είναι κάποια άνθη. Που λέει, α, αυτό που τραγουδάει ο Γοτσαμπά, η τέτοια. Μπαίνει μέσα στο σουβλατζίδικο και αντί να μυρίζει καπνίλα και τσίκνα, μυρίζει μανουσακίλα. Έλεος, εγώ θα έφευγα. Λουλουδίλα. Τι λουλουδίλα, ρε, στο γυράδικο. Άμα δεν μυρίζει τσίκνα, γυρίλα. Μόνο Τρίπολη συμβαίνει. Τρίπολη, άντε για να πω σύνορα. Σύνορα στα Τέμπη. Είναι δυνατόν να μπαίνει μέσα στο γυράδικο να φας και να μυρίζει μανουσάκια. Βίγκαν γύρω θα φάμε. Σε πιάνει μια ιδέα μετά από όλα αυτά. Μου απαγόρευσαν στην Τρίπολη να καπνίσω ένα τσιγάρο μαζί με ένα κρασί μπουκάλι που είχα. Πού? Σε ένα μαγαζί στην Τρίπολη. Ναι. Και τους λέω, πήρες όλο μπουκαλάτος. Και τους λέω, όχι, το μπουκάλι το είχε αφήσει μια παρέα και λέω να το πάρω. Μου λέει πάρτο. Και το πήρα από την παρέα που έφυγε. Δεν ήταν ωραίο το κρασί, αλλά τι να κάνεις. Γι' αυτό το αφήσανε. Γι' αυτό το αφήσανε, αλλά το ήπια εγώ. Καλά έκανες, είσαι άνθρωπος να το στερήσεις. Και λέει, τώρα τι να σας φέρω. Λέω, φέρτε μου ένα χυμό κράμπερι. Μου λέει, δεν έχουμε χυμό κράμπερι. Φέρε, λέω, χυμό πορτοκάλι. Έφερε ένα χυμό πορτοκάλι. Αυτό έπρεπε να μην είχε στην Τρίπολη πορτοκάλι, φαντάζεσαι χυμό. Από το Άργος. Από το Άργος. Το Άργος, βέβαια. Και τα Orange. Ναι, και λέω, πόσο κάνει, μου λέει 3,5. Τι λέω, είναι δυνατόν, λέω, να μην με αφήσει να καπνίσω και να κάνει και 3,5. 3,5 κάνει. Τρεις στιγμές κάνει ολόκληρο το λίτρο του χυμού. Εσύ μου βάλες μισό και κάνω μια φασαρία. Πες ο Ελγά. Ο Ελγά δεν μας έδωσε τις αποζημιώσεις. Κάνω για τα μια φασαρία στο μαγαζί Μπάμπη και στο τέλος έρχεται ο υπεύθυνος. Επειδή με είδε και φώναζα λίγο υπερβολικά και μου λέει: κάνε ρε παιδί μου, μου λέει ένα τσιγάρο. Και το χυμό στον κερνάμε εμείς, δεν πληρώνει. Έτσι, τους πήγες. Ναι. Και με το που είδανε να καπνίζω εγώ, άνοιξαν και οι άλλοι τα τσιγάρα πίσω. 8 άτομα καπνίζανε. Έτσι έφερε την επανάσταση για ακόμη μια φορά. Από εκείνα τα μέρη που ξεκίνησε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ο Νικηταράς, δεν ξέρω και εγώ ποιοι ήταν. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λευτέρη, μετά το κρασί, μετά το κοιμό, πώς να μην μπερδευτεί αυτή τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ψάχνουμε να δούμε πώς ήρθε. Τι συνέβη. Ήταν ένα σαν το κάρμα, Μπάμπη, έτσι. Βρεθήκατε. Δεν άντεξε ο Λευτέρης χωρίς εσένα. Έτσι. Τελείωσε. Βασικά, αν μου επιτρέψει να μιλήσω. Δεν θα απειλήσεις, να ξέρεις. Αν μου επιτρέψει να μιλήσω, εγώ είμαι εδώ τώρα για δύο γυναίκες. Η μία που είναι δημοσιογράφος στο Cosmos Radio, η οποία είχα πάρει τηλέφωνο. Κιόλας. Είχα πάρει τηλέφωνο και είχα ρωτήσει αυτόν που ήταν πριν από αυτήν. Λέω, όταν θα κάνει εκπομπή η κυρία, θα μπορώ εγώ να κάνω 2-3 παραγγελίες τραγούδια. Αλλά έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Οπότε ήρθε εδώ. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος και να μας τα πεις μετά. Ναι. Και έρθει δηλαδή για την κυρία. Γιατί, ναι, γιατί δηλαδή κάνει βραδινή εκπομπή και εγώ της είπα θα κάνω πρωινή σε αντιπαράσταση. Έτσι. Λοιπόν, Μπαμπίνο, δικά μας φιλαράκι μου. Έτσι. Ναι, έχουμε, ο Λευτέρης είναι ένα μόνος του, μια ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι, δω το λοιπόν, θες το μπασκετάκι με λίγο τύχη θα μπορούσα να το πάρω το μπασκετάκι. Η διαιτησία εκεί που χρειάστηκε να επενέβει. Και χάθηκε ένα σύντομο που θα ήταν για την ομάδα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να άλλαζε λίγο και την ιστορία. Μπα, τίποτα δεν θα άλλαζε. Σαν τι να άλλαζε δηλαδή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αν θα παίρνει το κύπελλο. Εντάξει, ίσως φυσιακά. Κάτι καλύτερο να μπορέσει να βρεθεί. Γιατί το όλα παίζουν πάντα από το ρόλο. Ναι, καλά παίζουν, αλλά τώρα το κύπελο επηρεάζει. Το θέμα είναι τη δυναμική. Υπάρχουν οι επενδυτές σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξετάζουν τη δυναμική, εξετάζουν το πόσο ασχολείται ο κόσμος. Από τη στιγμή που δεν ασχολείται ο κόσμος με τον μπάσκετ, δεν αποτελεί το σωματείο θελεκτικό όσον αφορά μια επένδυση ή την ενασχόληση κάποιου ισχυρού οικονομικά παράγοντα. Λέκα. Πάντα να ξέρεις ο κόσμος ίσως να θέλει να δει και μια και κινήσεις, ας πούμε, για να πρωταγωνιστεί το τμήμα, έτσι. Ναι, καλά, σίγουρα, εντάξει. Θα πάω και να πάρω τι. Στο ποδόσφαιρο όμως ποτέ δεν ήταν αυτό. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο και χωρίς ομάδα και χωρίς παίκτες ο κόσμος πήγαινε. Δηλαδή φανέρωνε το σωματείο ότι υπάρχει δυναμική, υπάρχει προοπτική. Κάτι που όθησε Φερρυππίν τον Ιβάν Σαββίδη να αναλάβει την ομάδα και να αναμορφώσει. Λοιπόν, επενδυτικά μιλάω δηλαδή αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, χάθηκε ένα σύντομο, δεν πειράζει. Μπράβο στα παιδιά, τεράστια προσπάθεια. Ναι, ναι, ήταν σίγουρα, δεν το περιμένα και πολύ να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι. Ιδίως μετά από εκείνο το ξεκίνημα 3-19. Λες ότι κάπου στο 5 πότε ήταν, λες ότι εκεί τελείωσε το μάτς. Τελείωσε.
Ήταν ωραία, έφτασε διαφορά νομίζω και 8-27 κάτι. Ναι, ήταν εκεί νομίζω μεγαλύτερη τιμή τη. Ναι, ναι. Ήταν εκεί στου 16-19, κάπου εκεί πέρα. Πάντων, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Κρίθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην ομάδα Χάντμπολ των κοριτσιών. Κέρδισε τίτλο, μπράβο στην ΑΕΚ που κέρδισε τη διοργάνωση τη FIBA. Γι' αυτό μα ήρθε εδώ ο Λευτέρης να πανηγυρίσει. Έφερε σαμπάνια μαζί του για να πανηγυρίσει το διπηρωτικό. Αποδεικνύεται ότι όσε φορέ έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα σε γενικές γραμμές, ναι. Και το αποδεικνύει με τους τίτλους που έχει καταφέρει να πάρει. Έτσι ακριβώς. Περιμένω σήμερα το ποδοσφαιράκι. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή, αν και νομίζω ότι θα μπουν με γυαλάδα στα μάτια τα παλικάρια μας. Εντάξει, τώρα άμα χάσεις αυτό το παιχνίδι, άμα έχεις απώλειες από τον Απόλλωνα, ναι. Να, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να συμβούνε. Ο Ολυμπιακός δεν έχω δει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι έγινε. Υπάρχουν ραδιοφωνικά. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν χθες στο Καραϊσκάκης, στα δύο ημίχρονα. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν υπήρχε μέσα. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να τον έχει κάνει. Ναι, να τον έχει κάνει 0-3 για πλάκα. Γιουχαρίσματα στην κερκίδα, οι παίκτες να μην μπορούν να αλλάξουν μία πάσα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον Ολυμπιακό. Γλιτώνει την συντριβή, γλιτώνει το κάζο και τα χειρότερα και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι, ένα άλλο πράγμα. Βλέπουμε μια ριζική κανένα τι, μήπως έπεσε κανένα τηλέφωνο ρε Μπάμπη στο τίποτα, τίποτα δεν έγινε. Τι πήγε το Ρωσίδης, άλλαξε ότι πήγε ο Μεριάς με στόπερ. Άλλαξε το ότι καταλάβανε ίσως γιατί όταν ακούς τόσο γιούχα, γιατί στο πρώτη φορά ακούστηκε έτσι. Μαζικά τέτοια γιούχα στο Καραϊσκάκι, αθόρμητα. Αθόρμητα, δηλαδή να χάνει ο παίκτης την μπάλα και να ουρλιάζουν στις κερκίδες. Οπότε σου λέει, δεν θα φύγουμε ζωντανοί από εδώ. Δεν αλλάζει τον παίκτη έτσι. Τον βάζει λίγο ότι παίξε μπάλα, γιατί δεν μας βλέπω και πολύ σίγουρους. Εγώ θεωρώ αυτό. Δεν ξέρω άμα το χάσε και η ΑΕΚ. Δηλαδή, θέλω να πω προπονητής. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει και λύσεις, δεν έχει και τι. Γιατί δεν για έχει. Αν το τραγούδι στο ημίχρονο, ναι. Ένα ημίχρονο είναι. Σίγουρα. Έχει γίνει. Εντάξει. Ο Μανόλο Χιμένεθ ούτως ή άλλως το έχει ξανακάνει αυτό μέσα στο Καραϊσκά. Έχει φάει 6 Λευτέρη, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε πει Μπάμπη Μαρσέλο Μπιέλσα. Τα είχαμε πει εμείς εδώ. Και το λέμε το Μαρσέλο Μπιέλσα από τότε που ο Χιμένεθ έπαιζε playoff με τον Πανιόνιο. Το φωνάζαμε μετά το τέλος του αγώνα όταν κάνανε αποθεραπεία οι παίχτες. Και μας κυνηγούσαν κάποιοι μπράβοι από το ΆΚΑ. Για να... Βέβαια, εμείς τρέχουμε πιο γρήγορα από τους μπράβους. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Να πούμε το Λευτέρη ότι ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Θέλει και λεφτά, έτσι. Και θέλει και λεφτά και μεταγραφές. Μα και εμείς χρειαζόμαστε ένα Μπάρλο για πρόεδρο. Το Γκέν, τον Μπάρλο. Το Λούκα. Το Λούκα. Το κάναμε και. Λατίνο. Το κρέκανε. Έγινε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμιματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείται. Μέση άκρη λοιπόν η επικαιρότητα ή αθλητική έχει ως εξής, έτσι επιγραμματικά. Θα μας απασχολήσει σήμερα δηλαδή φυσικά το ντέρμπι του Καραϊσκάκη. Στο 4 είναι μεγάλη και επική ανατροπή και αναδιαμόρφωση της ομάδας του Ολυμπιακού. Στο ημίχρονο όλοι οι παοξίδες νομίζω πανηγυρίζανε τον τίτλο σχεδόν και μαθηματικά. Αλλά κάπου εκεί αλλάξανε τα πράγματα. Όχι ότι νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟ κινδυνεύει να απολέσει αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνουν, να κατέβουν εξωγήινοι αυτοί από το Α του Κεντάβρου. Να τους φέρει ο Λευτέρης εκεί τους φίλους του για να χάσει ο ΠΑΟ το πρωτάθλημα. Ο τελικός γενικά ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα χθες. Ο τελικός της Καλαθόσφαιρας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι και πώς κατέληξε. Το διπυρωτικό που κατέληξε, δεν τα λες αυτά Λευτέριδες, εδώ πέρα να πούμε συμπαντικός διγαλαξιακός τροπεούχος. Διπυρωτικό κύπελο να πούμε. Καλά, είναι σημαντικό αυτό, αλλά εμένα με καίει το ποδόσφαιρο πιο πολύ. Το ποδοσφαιράκι. Η απώλεια του Άρη, πάσο συνέβησαν στον Ηράκλη και στα ημίχρονα και οι μπούκες και το ένα και το άλλο. Γενικά έχουμε πολλή δισογραφία, αλλά φυσικά όλα αυτά δεν θα μας απασχολήσουν από τη στιγμή που έχουμε και το Λευτέρη στο στούντιο και θα μας εξηγήσει το διπορικό του από την Τρίπολη προσβρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα μάτια ή για τα αυτιά, για το στόμα δύο ραδιοφωνικών παραγωγών. Όχι, μία. Εμένα ούτε. Να, ο Φωτιάδης πηγαίνει σε άλλες εκπομπές.
σε εμάς έρχεται η ρίστο επαρόδο, Λευτέρης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για άλλες ραδιοφωνικές παραγωγές. Μετά πώς να μην είμαστε εδώ στο 0%. Μπάμπη, έχει και ωραίο όνομα, ε. Ρουμπίνι. Μάλιστα. Θεή Ρουμπίνι, αυτή που λέει για να είμαι ειλικρινή. Όχι, το Ρουμπίνι είναι επίθετο, είναι όνομα. Α, μάλιστα. Οκ, είπα και εγώ. Δεν λέμε επίθετα για να μην θέσουμε. Δεν λέμε επίθετα. Είπε, α πούμε, το πιο σπάνιο όνομα. Δεν λέμε, δεν λέμε. Εντάξει, οκ. Δεν παρά τη λέγει Παπαδοπούλου την κοπέλα, τώρα την έχει δώσει ξεκάθαρα. Μάλιστα. Λευτέρη κύριε. Έχει κάνει ένα τραγούδι με ρουμπίνια και διαμάντια να βάλουμε. Διαμάντια και ρουμπίνια, αυτό. Άκι μαρδε, μόνο φέι ρουμπίνι, μόνο φέι ρουμπίνι βάζουμε εδώ. Όλα αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι θα μας απασχολήσουν κατά τη σημερινή ημέρα. Την Δευτερούλα μας εδώ στο Λόγο Επιδίκη και στο Λίμπερο 107,4. Σηκώνει το χέρι ο Λευτέρης για να μιλήσει και μίλα παιδί μου πέστια. Κύριε Μπάμπη, δεν είναι άσχημο να δουλεύουν οι άνθρωποι ακατάπαυστα μόνο για να δουλεύουν και να ξέρουν ότι τους λείπει χρόνος για να κάνουν πράγματα, αλλά παρόλα αυτά να θέλουν μόνο να κάνουν αυτό. Δεν του απασχολεί τίποτα άλλο. Ναι, γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, τόσο καιρό που είχαμε την ανεργία, δεν ήταν ωραία πράγματα, ε. Όλος ο κόσμος άνεργος. Χθες παίζω live. Ρωτάω πόσοι δουλεύετε αύριο, Πέμπτη τώρα. Σηκώσαν όλοι το χέρι μέσα στο 8-ball. Η πλάκα είναι ότι. Λέω, αν είναι δυνατόν εσύ εδώ, θέλουμε να καταλήξουμε να δουλεύετε. Μετά να μου λέτε το πρωί, αχ, δεν πάνε να πάνε το κεφάλι μου, έτσι, αυτό τα παλιά τα χρόνια. Εσύ και ψυχολόγο. Ναι. Κάθεσαι σε ένα μαγάζι ναι. και στα καλά καθούμενα εκεί που κάθεσαι. Μετά από δύο κουβέντες έρχεται μία και σου λέει ότι εγώ θέλω να σου μαγειρέψω στο σπίτι μου να φας. Ναι, και μακαρόνια μετά, με κοιμά. Δεν ξέρω τώρα για μακαρόνια, δεν ρώτησα. Εγώ λέω τώρα. Δεν ρώτησα για το φαγητό. Γιατί κανείς ποτέ δεν ρώτησε. Ήθελα να είναι έκπληξη. Ναι. Και αφού στα λέει αυτά και γίνονται και κάποια άλλα πράγματα, μετά παίρνει τηλέφωνα και δεν σηκώνει το τηλέφωνο ή όταν το σηκώνει, σου λέει ότι δουλεύω. Δουλεύω. Καλά, η δικαιολογία. Τι δουλεύει, ρε, να πούμε 30% τα ανεργία. Πού είναι τα 30% τα ανεργία. Όλοι δουλεύουν. Δικαιολογίε. Στα ραδιόφωνα δουλεύουν. Στα ραδιόφωνα, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δουλεύουν. Ναι. Καλημέρα. Καλώς. Πάμε, πιστεύω τον υδραγωγό, τη Γράνα, την έχει κλείσει ο Λευτέρης. Δεν το όλο είναι. Είναι σχεδιασμένο κανονικά. Έτσι, τα σχεδιάσματα. Για να πάω από την έτσι. Ναι, μπες κιόλας πάνω στον ουρανό. Βλέπεις αυτές τις άσπρες τις γραμμές. Ναι. Μας τσεκάζουνε. Καλά, είναι το μόνο σίγουρο. Να μην συνεχίσουμε. Ναι, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, περιμένω από το Φωτιάδη αργότερα να βγει να μας μιλήσει για τα 16 δις. Ναι. Που έχει πάει το Πασόκ σαν ενίσχυση. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Τι να ασχοληθεί, μωρέ, ενισχύθηκε. Εντάξει, μια ενίσχυση τώρα, 16 δις, σιγά. Ναι, και ο Σιμίτης δεν έκανε κάτι. Όχι, όλοι οι άλλοι φταίξανε όλοι οι άλλοι, ναι, εννοείται. Όλοι... Πιστεύω ότι αν βγει και μιλήσει, αυτό που θα πει είναι ότι είχαμε και καλύτερες περίοδους. Αυτή είναι η σωστή δήλωση. Λοιπόν, και για το Μπολίδωρα, έχω κάνει κάποια επέμβαση στην Αθήνα μετά από ένα τροχαίο που είχα. Λείπει η αδερφή μου, με φιλοξενεί. Χτυπάει η αδερφή μου, μεγάλο δημοσιογράφος στην ελευθεροτυπία τότε. Χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώνομαι με το ζόρι. Μου λέει το όνομα της αδερφής μου, ζητάει. Λέω, δεν είναι εδώ. Μου λέει, πες, λέει, πήρε ο Βύρον ο Πολίδωρας. Μου ήθελα να του πω ότι δεν ήξερα, δεν ασχολούμαι πολιτική, αδιαφορούσα. Το κλείνω. Ξαναπαίρνει μετά από ένα τέταρτο ο ίδιος. Του λέω, ρε μπιπ, δεν σε είπα ότι θα την πω. Λοιπόν, του χωρίξε να μπορεί να ξέρω ποιος είναι. Φυσικά τα άκουσα μετά την αδερφή μου. Άμα ήξερε, μπορεί να ρίξει περισσότερο. Το σχόλησα στην ελληνική, κανονικά. Αρχαία ελληνική έπρεπε. Στην αρχαία ελληνική, ναι. στην καθαρεύουσα, μάλλον. Γράνα, θα πει υδραγωγός. Έτσι, λοιπόν. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Βάλαμε το προήμιο της εκπομπής. Βάλαμε το πρώτο γκρα γκρου. Καλά βρε αγόρι μου, εντάξει, κάτσε, μαζί θα βγούμε. Αμέσως. Μα αυτά τα τσιγάρα να πούμε. Θα γίνω κι εγώ μαγαζί στην Τρίπολη και δεν θα επιτρέπω κανέναν εδώ. Παρόλο τότε έχει φέρει κρασί, ούτε χυμού, ούτε τίποτα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος θα καταλάβει, ας μας εξηγήσει και εμάς. Μικρή ανάπαυλα. Να σηκώσουμε το μανικάκι μας. Να βάλουμε το δεύτερο φανελάκι. Γιατί σήμερα προμηνύεται πολύ εργατική ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι, το Λόγο Επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 18 του μηνού σήμερα, τον τρώμε και τον Φλεβάρι.
Λίμπερο 107,4. Ακούτε 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετ και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Σούπερ Λιγκίτσα λοιπόν χθες. Πάνω απ' όλα το ποδοσφαιράκι μας, αλλά θα μιλήσουμε και για τα μπασκετάκια. Όλα τα είδαμε. Με την μπασκετάκι είχαμε και το πρωί All Star Game. Καλά, πόσο και ενδιαφέρει. Έτσι για τους λάτρεις στατιστικής, η ομάδα του LeBron επικράτησε της ομάδας του Γιάννη. Team LeBron, Team Giannis, 178-164. Για την Super League τα πήγαμε σούπερ χάλια νομίζω στις προγνώσεις, δεν έχουμε πιάσει τίποτα. Ήταν ένα, τα προγνωστικά της παρέας που δώσανε εδώ Φωτιάδης και Χριστίνα ήταν για τα ανάθεμα, μας ρίξαν όλους στο καναβάτζο. Και θα κάνουμε και την επαλήθευσή μας, θα δούμε και την ταυτότητα, θα δούμε και την ατζέντα, θα δούμε τα πάντα αφού πάρουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου, πω όλα τα ταλέντα μαζεμένα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ που είσαι? Παπαγεωργίου. Δεν έχεις και από εδώ καμιά βόλτα να γίνουμε πολύ? Αύριο. Θα έρθεις αύριο, μάλιστα. Άμα αξιώσει ο Θεός. Α, ναι, πάρα. Γιατί να μην δε αξιώσει ο Θεός, δεν αξίζει εσύ να βρεθείς εδώ στην εκπομπή μας? Ναι, με άκουσε κάποιο γνωστό εχθές, με τον συνάντησα το Ρεζίκη. Ναι. Και λέει εσύ δεν σε που μιλάς. Αλήθεια, πλάκα κάνεις. Ναι. Σε βρήκε. Security. Ποιος, τι γνωστός ήταν αυτός, ταξιτζής? Ναι, όχι μωρέ, security. Security και σου είπε εσύ δεν είσαι αυτός που μιλάς στον Μπάμπη, είπε και εμένα, ανέφερε και εμένα. Για μας, ναι, το πρωί. Που, για μας. Που είμαι και στις 8 το πρωί. Μ' ανέφερε, ήξερε το όνομά μου? Όχι. Ήξερε εσένα. Ήξερε εσένα και δεν ήξερε εμένα. Πουά, τι διεκπομπή. Το εργοστάσιο δουλεύει αυτός. Μάλιστα. Είσαι πιο μεγάλο στάρ, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλήθεια, αύριο θα βγούμε άμα είμαι. Ναι, αύριο θα βγούμε, μάλιστα, μάλιστα. Τι ώρα? Έλα εδώ και θα τα δούμε. Εμένα μου λέει αυτός ο εργοστάσιο. Ναι, στο εργοστάσιο. Σ' ακούει. Ναι, ο Μπάμπη, οι άλλοι. Όχι, οι άνθρωποι που δουλεύουν. Ναι. Δεν κερνάνε τίποτα. Όχι, τσιμπούνιδε σου είπα είναι. Όχι. Στο εργοστάσιο. Πήγες για να σε κεράσουν εκεί δηλαδή. Όχι, εσύ να κεράσετε. Καλά, ναι, περίμενε εμένα. Αύριο θα κεράσεις εσύ, δεν πληρώνεσαι. Δεν πληρώνομαι αύριο. Πότε? 27. 27, 27 θα είσαι εδώ μια μέρα πριν την Τσικνοπέμπτη και όλας μια γαρά θα μας έρθει. Εγώ 26 φεύγω. Κουβαλίτσα, 26 παίρνεις τον Παρά και γεια σας, μην τον είδε τον Παναή. Όχι, φεύγω αναγκαστικά, κάπου να πάω. Αναγκαστική αλλαγή, μάλιστα, και εσείς το Λευτέρι θα ξεκινήσεις για την Τρίπολη. Και θα... Καλά είμαστε, εσύ βρε αγόρι μου, πώς είσαι? Τις προάλλες ταλαιπωρήθηκα. Ταλαιπωρήθηκες, γιατί ταλαιπωρήθηκες? Ήμουνα 20 ώρες, ναι. Το ήταν καφέ. Τι ταλαιπωρία είναι και αυτή? Όλη την ώρα scroll down, όλη την ώρα open tab in a new space. Άστα να πάνε. Τι ταλαιπωρία, 20 ώρες το ήταν καφέ βρε. Θα πάθεις τίποτα, ναι. Τα ματάκια σου. Πέντε, δεν πειράζει. Πόσα πλήρωσες 20 ώρες το ήταν καφέ? Πλήρωσα 5 ευρώ 10 ώρες. 5 ευρώ 10 ώρες, ναι. 10, όχι τώρα, 10. Ναι, 10 και τις άλλες 10? Άλλες 10 ώρες. 10 ώρες. Πλήρωσες 10 ώρες, 10 ώρες δηλαδή. 10 ώρες το 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ, ναι. Μάλιστα. Έδωσες... Και τι είναι σήμερα? Σήμερα έχω το Λευτέρη, το φίλο σου. Ο Λευτέρης που είναι, δεν είναι να έξω τώρα εδώ. Μπορεί και να φύγει να πήγε στην Τρίπολη, δεν ξέρω. Πού μπορεί να είναι. Αύριο θα είναι και η κοπέλα μαζί? Όχι, δεν θα είναι καμιά κοπέλα, όλα τα θες. Έρχεσαι μια φορά το χρόνο και θα τα θες όλα εδώ. Και καφεδάκια και τυροπιτούλες και κοπέλες. Τίποτα δεν θα έχει αύριο. Μόνος μου θα είναι. Και δεν κάνω καφέ. Δεν κάνετε καλό καφέ. Δεν κάνουμε καλό καφέ. Δεν έχουμε καφέ, δεν έχουμε ζάχαρη. Να φέρει ζάχαρη αύριο και παγάκια να κάνουμε καφέ. Εντάξει. Πού να βρω τη ζάχαρη? Να ψάξει. Να πάω να την κλέψω? Ναι, να. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πάω να δουλέψει. Ναι. Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει. Έγινε. Τι? Μα πώς? Γρήγορα. Πριν να αφήσω. Ναι. Όταν να παίρνει να πίνει το καφέ σου, το καφέ. Ναι. Παίρνει στεβία ζάχαρη. Ναι, με μία ζάχαρη. Γιατί ο καφέ σκέτο είναι σκέτο. Ναι.
Σερβία. Τι Σερβία, ρε, τι λες. Στεβία. Στεβία. Ναι, στεβία, ναι, ναι. Τι στεβία, ρε. Η λύση είναι μία σύνορα με τη στεβία. Θα βάλουμε και στεβία. Λες, έψω υγιεινό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την προτροπή και τις λύσεις που δίνεις στο να προστατεύσεις την υγεία. Φίλε μου Πάφη, θα τα πούμε αύριο. Φίλια, τσάω, τσάω. Για όσους μας ακούνε τώρα και ξεκινάνε τη μέρα τους, η συμβουλή και η προτροπή της εκπομπής είναι το να βάζετε στεβία. Καλημέρα στη γραμπούλα. Έλα, γλυκό μου. Α, καλά, σήμερα πάμε εδώ. Χαμός. Τι είπε πάλι ο Φούρναρης πάλι. Πάλι τι σε είπε. Τι με είπε, κάτι με είπε για σένα. Όχι, τώρα εδώ. Ακούμε. Κοίταξε, όταν θα με πεις κάτι, εγώ θα το τηρήσω. Εγώ, απλά ναι. Ήταν ένα τριψηματάκι. Καλά έκανες. Και πάλι δεν ξέφυγε, αλλά είναι παλιωτάγαρο. δεν ξεφεύγω πάλι. Είναι πάλι θα εμφανιστεί. Είναι παλιωτάγαρο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Πάμε στα θέματα τώρα εδώ. Συγχαρητήρια το Απόλλων, κέρδισε 1-0. Έτσι, Απολωνάρα. 1-0. Ναι. Σήμερα ο Πάκ που παίζει. Συγχαρητήρια και στον Πάκ που σήμερα παίζει. Ναι. Πάει σε ρί. Πάει σε ρί. Για κέρδισε πάλι στο διπορικό που ήταν. Σε ποιο. Διπυρικοτικό. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι. Δεν έχει. Ξέρεις, δεν έχει καν σημασία το τρόπο, οπότε. Έχει σημασία λέξη. Ναι. Τι σκοράκι δώσαμε με το Ολυμπιακό, έχω δώσει 2-0. 2-0. Τα πήγαμε χάλια να σου πω εγώ στις προβλέψεις, ναι, μας, πιάσαμε ελάχιστα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα προγνωστικά της παρέας για αυτήν την αγωνιστική δεν ήταν και πολύ καλά. Εντάξει, δεν ήταν εγώ τέτοιο. Και σήμερα πώς το βλέπεις. Σήμερα τι δώσαμε, νίκη του ΠΑΟΚ, δώσαμε χι τον Όφη με τη Λαμία. Θα δούμε. Εντάξει, εσύ το έδωσες όλα καλά. Ναι. Κάνουμε και μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Τώρα, από εδώ, ναι. Ναι. Το βράδυ. Περίμενα εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Να μου στείλει το προφίλ της δηλαδή για να με απαντήσει. Ναι, ναι. Δεν απαντάει. Δεν απάντησε καθόλου. Δεν θέλω τέτοια. Έκλεισε το θέμα με αυτήν εδώ. Ναι. Και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Και φεύγουμε για Νίτα. Μάλιστα. Ναι. Ελάρε, άντερε, επιτέλους, ρε. Όχι, ναι, άντε. Κοίταξε να δεις. Να σε δει εκεί. Και ναι, ναι. Για το δηλαδή, ο Λευτέρης εκεί είναι. Εδώ είναι ο Λευτέρης και σ' ακούει. Έλα, Λευτέρη, δώσ' τον άλλο. Σ' ακούει. Παρακαλώ, παρακαλώ, ακούω. Ναι. Έλα, Λευτέρη. Γκρακούτα μου. Να προσέξεις άλλη φορά. Άλλη φορά εδώ στο ραδιόφωνο ούτε τζικ δεν κάνουν. Έτσι. Ναι. Ξέρεις, εδώ πέρα είναι, ξέρεις. Σ' ακούνε, σε προσφέρουν καφέδες, σε έχουνε, στα όπα που λέει και εδώ. Που κουπεπε, ας το κουπεπε, μην το πιάσεις στο μας το κουπεπε. Ναι, αλλά είδες τι έπαθες τις προάλλες. Όχι, τι έπαθες τις προάλλες, ναι. Για χθες λες, για χθες, για την άλλη. Όχι, εγώ η μπάμπη μου, φεύγουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί άμα έχει Ανίτα και... Πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Πρωτάθλημα δεν γίνεται. Το έκανα χθες. Ναι. Το έκανε χθες, ας πούμε, γιατί λοιπόν, δεν ρώτησε το γλυκό μου. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ νωρίτερα το πρωτάθλημα, δηλαδή θα εξασφαλίσει την κατάκτηση μαθηματικά. Όχι, να τελειώσει. Θα πας νωρίτερα στην Ανίτα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε, άμα, να μην έχει ποδόσφαιρο, δηλαδή τώρα να βάλουν την τηλεόραση και ναι, να βλέπουν το παράδειγμα. Τα μαλλιωτάγαρα. Να βλέπουν. Ναι, τα λέω εγώ. Και ναι, το άλλο, ας πούμε, να έχει την Ανίτα. Δεν γίνεται. Μ' αρέσει. Για να συγκεντρώσουμε όλα τα φώτα. Έτσι. Σαν να λέω τώρα εγώ τώρα, πότε παίζει ρε Μπάμπη SpaceX Live. Ναι. Παίζει και την ημέρα που φάβω. Αμά, δεν πρέπει να το αλλάξουμε, να μην. Την πατήσαμε δύο φορές. Δύο φορές φέτος παίξαμε απέναντι στον Μπάμπη. Okay. Προχθές που τον είχε πάμπη. Δύο φορές. Είχε κόσμο. Όχι, δεν είχαμε κόσμο. Εγώ τι κάνω τώρα, δηλαδή. Έτσι, ξέρεις, να μην έχει τέτοιο. Είσαι τεράστιο. Λοιπόν, επειδή η εβδομάδα θα είναι καταιγιστική, ξεκινάμε με Λευτέρη όσο πιο δυνατά γίνεται. Αύριο έχουμε παφούλια. Τετάρτη θα είσαι. Καλά, δεν μου λες. Τετάρτη θα είσαι εδώ. Ωραία. Εκλεισέ. Μπάμπη μου, δεν μου λες τι είπε, ρε. 5, 10, 20 ώρες, ξέρεις πόσο είναι το ίντερνετ, μια ώρα. Παφούλια εσείς, δεν έχεις ανάγκη, ρε. 1,5 ευρώ την ώρα είναι. Λοιπόν, 5 ευρώ, 20 ώρες δεν υπάρχει. Δεσμεύεσαι, Τετάρτη θα είσαι εδώ. Ναι. Τελείωσε, τελειώσαμε, κύριε. Λοιπόν, για πες Λευτέρη, Θέλω να ρωτήσω τον ακροατή. Ναι, ναι. Αν ξέρει. Δεν είναι ο Κροατής, είναι ο Φωτιάδης. Η διαφορά. Φωτιάδης. Λοιπόν, θέλω να τον ρωτήσω αν το ξέρει. Ναι. Γιατί ξέρω τα δύο βουνά, αλλά δεν ξέρω το τρίτο. Λοιπόν, από τον Μπράλο, όπως κατεβαίνεις για να μπεις
για Δομοκό. Ναι, ναι. Και από Δομοκό να πας Τρίκαλα και από Τρίκαλα Λάρισα και από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από Μπράλο, αριστερά βλέπεις Παρνασό χιονισμένο και την Γκιόνα. Ναι, Παρνασό, σωστά. Παρνασό και Γκιόνα. Ναι. Και από την άλλη μεριά είναι ένα βουνό στο οποίο έπεσε το 1 σε 130. Το βλέπεις εκείνο το βουνό. Θυμάμαι, στα Πιέρια. Αυτό, τα Πιέρια ήταν το βουνό που έπεσε, ναι, το 130. Το 130 το 1991. Ναι, ναι. Άρα είναι τα Πιέρια. Δεν το θυμόμουν το βουνό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μέναμε και έπεσε, στα Πιέρια είχε πέσει. Αλλά ναι, έπεσε και δεύτερο μετά. Είχε γίνει 2 σε 130. Θυμάσαι το δεύτερο που έπεσε? Τι λέτε ρε παιδιά, δεν έχω χαθεί λίγο. Δεν ψυχαναλυθείτε εσείς. Το δεύτερο πρέπει να είναι, θυμάμαι, αλλά θα το χτυπήσω στο YouTube και θα σε ενημερώσω. Αν μπορείς ενημέρωσε μας, γιατί είναι ένα σημείο στο Μπράλο που κατεβαίνεις και βλέπεις Παρνασό Γκιόνα. Παρνασό Γκιόνα αριστερά και δεξιά βλέπεις αυτό το βουνό. Τι σχέση έχει ο Μπράλος με τα Πιέρια, ωραία παιδιά? Νομίζω ότι είναι ιδίρφης. Νομίζω ότι είναι ιδίρφης. Διπλώσαμε το χάρτη τώρα και φτάσαμε. Νομίζω ότι είναι ιδίρφης. Δεν ξέρω, Μπάβη, που κλείσει το αγόρι. Για πάτα στο Google να μας ενημερώσει. Ναι, στο YouTube. Θα πατήσω. Να πατήσεις. Έτσι, έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μεγάλες κυρίες και κύριοι γεωγραφικές αναζητήσεις. Βάζουμε τα βουνά, τα παίρνουμε από εδώ, τα πηγαίνουμε εκεί. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Πες το, σηκώνει τα χέρια. Ναι, πες το γρήγορα, επίσης, γραμμή. Επίσης θέλω να πω ότι κατεβαίνοντας στο Μπράλο και προσπαθώντας να μπεις στο δρόμο για Δομοκό, περνάς από ένα χωριό. Πήρες κατοίκη. Περνάς από ένα χωριό, Μπάβη, που λέγεται Δαμάστα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αγρότες. Συγχαρητήρια, ναι. Γιατί αφού έχουν κλαδέψει τις ελιές στο μάζεμα. Βγήκαν στον δρόμο, κάναν μπλόκο. Όχι. Είχαν αρχίσει και καίγανε τα κλαδιά τα οποία ήταν ξερά κάτω. Ναι, 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 ναι. Αυτά πρέπει να, όντως πρέπει να καούνε, γιατί υπάρχει ένα ξυλοφάγο έντομο, το οποίο αν δεν τα κάψει τα κλαδιά μέσα στο λιόφυτο. Θα μπουν μέσα και θα σου φάνε το. Αυτό. Μπράβο στους αγρότες, λοιπόν. Είναι πολύ μπροστά οι αγρότες. Έχουν και μήλο στη Δαμάστα. Ναι. Και από τη Δαμάστα, λίγο πιο κάτω, βλέπεις και το Γοργοπόταμο. Μάλιστα. Και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Γι' αυτό και έχανε τα κλαριά. Κατάλαβες. Βλέπεις Γκιόνα τώρα. Βλέπεις Γκιόνα από εκεί. Βλέπεις Παρνασό. Το Γκιόνι. Και εκείνη και η Χερόνια που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι που τους κάναμε εκεί να πούμε. Που δεν έχει θάλασσα εκεί. Δεν έχει ποτάμι εκεί. Και άλλα έχει λιοντάρι. Γιατί. Και πού κοιτάει το λιοντάρι? Πού κοιτάει? Βόρειο-ανατολικά. Έτσι. Ο Μεγαλέξανδρος όμως πήγε μόνο ανατολικά, Μπάμπη. Τι μας κρύβουν? Τι μας κρύβουν? Όποιος κατάλαβε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Το Google είμαι. Έτσι. Google, κυρίες και κύριοι, translator εδώ θα μας κατευθύνει. Για πες. Κατατοπίσεις. Κατατοπίσει, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, είμαι η Όφρη. Ποια ή η Όθρης, αυτό είναι. Όθρης. Όθρης, αυτό είναι. Ναι. Σαν Αιγυπτιακό ακούγεται αυτό. Ο Θεός, Όθρης, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Πού βρίσκεται αυτό το βουνό, καταλάβαμε? Εγώ δεν κατάλαβα πάντως. Καταλάβαμε. Είναι η αρχή, τελειώνει η Λαμία και αρχίζει ο νομός Μαγνησία. Α, να τα. Γι' αυτό το ήξερες. Επειδή είναι εκεί στα δικά μας. Εγώ το έχω πει. Τρίτη εθνική, μαθαίνει γεωγραφία. Ποια ομάδα έχει το βουνό, Όθρης, δηλαδή? Ο Αλμυρός είναι εκεί κοντά. Αχα, μάλιστα. Α, τώρα κατάλαβα. Και εντάξει. Να συγκρατήσεις, κύριε Μπάμπη, και μια ομάδα η οποία έρχεται στην Αλφα Εθνική και λέγεται Ήπατο. Και έτσι πάει πολύ καλά και θα ανέβει στην Αλφα. Η Ήπατη, ναι. Ναι, ναι. Η Ήπατη, παιδιά, στην Ήπατη η οποία έχει λουτρά. Το είδα χθες άσχετα. Εκεί κοντά στο Λιανοκλάδι, για να μάθουμε και γεωγραφία. Και έχει και την ελληνική χορηγό. Έχει χορηγό η ομάδα Ήπατο. Έχει χορηγό τους ελληνικούς γρανίτες. Την Ήπατη αρμοστία, μάλιστα. Δεν μου λες. Είχαμε χθες. Είχαμε ντέρμπι χθες. Τα φάγαμε. Τι φάγαμε. Γιατί έτσι. Χάλια. Γιατί ξέρω εγώ, μπήκαν κοιμισμένοι. Κοιμισμένοι. Στο δύο λεπτό ήταν 1-0. Όλα τα ντέρμπι, ναι, κοίταξε το 2-0. Στο 2 λεπτό ήταν και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Εμείς όμως παίζαμε με την παράγκα του Ολυμπιακού, δεν παίζαμε μοτικιώτη. Μάλιστα. Σφαγή, δηλαδή καταγγέλλεις σφαγή της Νίκης Βόλου χθες? Όχι, δεν καταγγέλλεις σφαγή, μπήκαν κοιμισμένοι. Μπήκαν κοιμισμένοι. Το 2 δεν σου φταίει καμιά σφαγή. Έτσι. Μετά άρχισαν αυτοί, πέφτανε λίγο τα σπόρια από τον Ολυμπιακό.
Λίγο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια, μετά τους είχαν κοπεί τα πόδια. Είχε κόσμο. Είχε, ναι. Άρα, πολλά. Πιστεύω πρέπει να ήταν πάρα από 5-6.000 κόσμο πρέπει να έχει το γήπεδο. Ναι, σε αγώνα γάμα εθνικής, φαντάσου. Γάμα εθνικής, ναι. Εντάξει. Λείπουνε Νίκη Βόλγιο Ολυμπιακός, λείπουνε από τις μεγάλες κατηγορίες, αγαπάμε. Αγαπάμε και τα ντέρμπι. Πιστεύω του χρόνου θα είναι και οι δύο στη Β' Εθνική. Να έχει και τον Αχιλλέα εκεί στην Α. Έτσι, και του χρόνου ο Αχιλλέας στην Α. Θα ζήσουμε ωραία. Μα Αχιλλέα και Κούγια του χρόνου η πρώτη εθνική θα είναι Πανδεσία. Κόσμο δεν θα έχουν. Και η Θεσσαλία γενικότερα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έγινε. Φιλιά, καλό δρόμο. Δευτέρη, γεια. Ο λαός. Είδες, ξέρανε αμέσως. Τώρα, το ότι ακούστηκε σε πρωινή αθλητική εκπομπή το όρος όθρισε, ποιο θα ξέρει αυτά. Μαζί με Παρνασό και Γκιόνα. Εγώ θα απαντήσω possible. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενα εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παύλος. Καλώς το να. Και έρχομαι να κάνω και τη διόρθωση στην ενημέρωση της πρωινής μας εκπομπής. Παρακαλούμε. Λοιπόν, το όρος όρθι είναι πιο ψηλά. Όταν κατεβαίνεις τον Μπράλο και έχεις την Κιώνα και τον Παρνασσό, δεξιά σου είναι το όρος ήτι με όμικρον γιώτα και ήτα. Όπως λέμε, όρος... ήτι σημαίνει... Ναι, όμικρον γιώτα και ήτα, το όρος ήτι και το καλύδρομο. Μάλιστα. Όρος καλύδρομο. Γιατί τα ξέρετε όλα αυτά, ρε παιδιά. Υπάρχει και δρόμος καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Ναι, εννοείται. Ναι. Υπάρχει και το μπιμπίπ καλλιδρομίας. Ναι, σωστό και αυτό. Το όρος όρθις είναι πιο πάνω στη Μαγνησία, ρε παιδί μου. Περνά στη Λαμία όμως και επειδή τώρα είπε ο Λευτεράκης ότι πάμε Γιώνα Παρνασσό, το όρθις είναι πάρα πολύ πίσω, το αφήνουμε. Άρα είναι ήτι. Ναι, η ήτη με όμικρον γιώτα και ήτα και το καλλίδρομο. Το καλλίδρομο το είδα. Συγγνώμη που διακοπτώ, αλλά το καλλίδρομο το είδα και σε πινακίδα όπως κατέβαινα. Ναι, άρα εκεί είναι. Και πιο κάτω όταν κατεβαίνεις πλέον βλέπεις τον Ελικόνα μετά τη Λιβαδιά, την Βιωτία και πλησιάζει Αθήνα, ρε παιδί μου. Παιδιά, η ήτη λέει τώρα εδώ που διαβάζω έχει υψόμετρο 2152 μέτρα. Και δεν την ξέρουμε. Τι δεν και μικρό, να πούμε δεύτερο, ξέρω εγώ, δεύτερο τρίτο είναι. Εκεί πρέπει να πέσε. Συγγνώμη, εκεί. Είναι πεντάδα. Ναι, πεντάδα. Βγαίνει η Ευρώπη. Συγγνώμη, Βαβή, εκεί έπεσε το σε 130 τελικά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Στα Πιέρια νομίζω. Στα Πιέρια είχε πέσει. Πιο ψηλά έπεσε. Πιο μετά. Ναι. Άκου τι μα κρύβει και δεν το γνωρίζαμε αυτό το βουνό, είδες. Εδώ το μαλλιοτάγαρο παίρνει, μιλάει όλη τη μέρα. Δεν λέει ότι δεν γνωρίζαμε επίσης ότι δεν ήρθε ο πρόεδρος ο Καραϊτζίδης εδώ από το 1923 στη Θεσσαλονίκη, incognito. Δεν μας το λέει αυτό. Γιατί έκανε καταγγελίες. Έκανε καταγγελίες. Έχει χίλια όσα να πούμε, αλλά για το ότι ήρθε ο πρόεδρος incognito από το κύριο και ξανά φύγε δεν είπε τίποτα. Χίλια όσα πάλι για βουνά μιλάμε. Χίλια όσα, για όσα. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος. Λες να μην το ήξερε, ίσως να μην το γνώριζε. Δεν ξέρω. Που είστε incognito. Ναι, που είστε incognito. Είστε άφησε τα λεφτά και έφυγε. Τι θέλουν παραπάνω. Και ο Απόλλωνας κέρδισε. Κέρδισε. Γι' αυτό κέρδισε. Είστε άφησε τα λεφτά, έφυγε. Αλλά δεν λέει τίποτα. Έτσι. Εκεί, ο Μίγης ήταν στο 3-2. Δεν λέει κουβέντα. Θα τοποθετηθεί την Τετάρτη. Έτσι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, φιλιά. Για πες αγόρι μου, γρήγορα, γιατί έχω γραμμένο. Για το Φωτιάδη, θέλω να πω κάτι πολύ γρήγορα, 20 δευτερόλεπτα. Ναι, μετράω. Μια γυναίκα έτσι που είχα την τύχη να έρθω σε επαφή μαζί τη από απόσταση. Πώς ήρθε σε επαφή από απόσταση, γίνεται. Δημόσιο υπάλληλο ήταν και έπρεπε να γίνει μια δουλειά. Να διεκπαιριώσει. Μάλιστα. Εκεί που διεκπαιριώνονταν η δουλειά. Μόνο εμείς μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή από απόσταση. Μου λέει ότι για να σε διαβάσει το μηχάνημα. Ναι. Να σου διαβάσει τα δάχτυλα. Ναι. Τα αποτυπώματα βασικά. Α, νόμιζα καμιά καφετζούση, διαβάσει τίποτα. Τα αποτυπώματα. Να διαβάσει, να βγάλει διαβατήριο. Ναι. Πρέπει να ασκήσεις πίεση, αλλά λίγη πίεση. Ναι. Στο μηχάνημα. Αν δεν ασκήσεις καθόλου πίεση, δεν διαβάζει τα αποτυπώματα. Αν ασκήσεις πολύ πίεση, πάλι δεν διαβάζονται τα αποτυπώματα. Άρα, κύριε Φωτιάδη, μια γυναίκα για να σε διαβάσει θέλει λίγη πίεση, λίγη τρομοκρατία. Τι είπε, δεν θέλει μεγάλη. Πολύ τρομοκρατία. Τρομοκρατία δεν θέλουμε καθόλου τώρα. Άλλο η πίεση, άλλο τρομοκρατία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στείλουμε το Ρουβίκονα. Καλημέρα, μας τα κλείσαν όλα αποσβολωμένοι.
όλοι οι ακροατέ και οι ακροάτριε του λόγου, επειδή στο 2310287 και 3 οκτάρια και πατριδογνωσία έχουμε σήμερα, διασχίζοντας την Ελλάδα, θες να σε στέλνω εγώ σαν νέα μάγια τσόκλι να πηγαίνεις στα μέρη και να μας φαίνεις ταξιδιωτικές εμπειρίες, ε? Εγώ πάω μόνο σε μέρη που αγαπάω. Ναι. Μέρη τα οποία δεν τα ξέρω, δεν τα ξαναπηγαίνω. Μέρητο. Ναι, και επισκέπτομαι μέρη τα οποία θα μου λείψουν όταν θα είμαι πλέον στην Τζαμαϊκά. Γιατί, πώς βρέθηκες από την Τρίπολη Θεσσαλονίκη, δεν καταλάβαμε ακόμα. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα. Τι είπες ρε μεγάλο τώρα να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη, εγώ ακολουθώ πιστά Φωτιάδη και δεν πάτησα Google, πάτησα YouTube. Εκεί, εκεί. Και, ναι, και είδα τον πιλότο, τραβούσε βιντεάκι όταν πέφτανε. Κανονικά. Λοιπόν, άκρος τρελό και απόρριτο ήταν. Έτσι, έτσι. Τις δόσεις του αεροσκάφους, ακολουθούμε Φωτιάδη πιστά. Και δεν εμπιστευόμαστε κανένα Google. Κανένα, δεν υπάρχουν τα Google. Τελειώσανε κύριοι. Έτσι, Φευγάτε, πού είσαι, Φευγάτε. Amber Alert, Φευγάτε. Θα βγει, θα βγει. Η τοπογράφη πού είναι, Amber Alert. Α, να τα χαθήκανε λίγο σήμερα. Δεν θα δούνε. Δεν θα μας πούν πως μπαίνει η όπιστε στο τράκτερ. Δεν είπαμε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου τώρα με Super League ακόμα. Μόλις ασχοληθούμε, νομίζω θα έχουμε τις παρεμβάσεις και των ανθρώπων. Έγινε. Σφιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάβη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον, καλώς τον. Επιτελείς κοινωνικό έργο, ρε. Υπό ποια έννοια. Δηλαδή, εκτός από τον γεωγραφικό προσανατολισμό που έχει η εκπομπή. Βεβαίως, ναι. Έχω μάθει ότι στις 20 ώρες του ίντερνετ οι 10 κάνουν 5 ευρώ, οι επόμενες 10 κάνουν 5. Ναι, έτσι. Δεν είναι 10, αλλά είναι... Οι 10 ώρες 5 ευρώ και μετά είναι οι 10 ώρες 5 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Έτσι, ό,τι είναι μεγάλη σημασία και ό,τι θέλεις το βρίσκεις στο YouTube. Ναι. YouTube. Έτσι. Δηλαδή. Δεν είσαι πολύ μπροστά τελικά. Είμαστε εκπομπή με γεωγραφικό προσδιορισμό κι εμείς. Προσδιορίζουμε τα πράγματα. Ναι. Μακράν οι καλύτεροι. Έτσι, όλοι μαζί. Είμαστε, νομίζω ότι πρέπει να μας πάρει ο Bill Gates να μας βάλει σε μια υπηρεσία δικιά μας. Κανονικά. Κύριε Μπαμπή. Είναι 24 ώρες εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Να εφημερεύουμε, να εφημερεύουμε. Θα φτιάχνω βάρδες σε το στρατό. Δεν ξέρω, έχεις καμία πορεία που θέλεις να στηλήσουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε τους ειδικούς. Ο άλλος κοντεύει να πετάξει, σηκώνει τα χέρια, θα τα πάρεις τον λόγο, περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να τον έκλεισω στον άνθρωπο, ρε παιδί μου, που να πούμε μια κουβέντα. Πες το μέσα σας. Επειδή μιλάμε για τιμές και αξίες και έχω ξεχάσει από την Τρίπολη προς Θεσσαλονίκη να βάλω στο παιχνίδι την Κινέτα. Ένα μέρος... Καλά, μέρος... τόση ώρα μιλάμε χωρίς την Κινέτα. Ναι, γιατί δεν θα το ξανακάνεις αυτό. Είναι ένα μέρος το οποίο και κάει και το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, και πραγματικά η Κινέτα είναι μαγικό μέρος. Ναι. Φεύγοντας από την Κινέτα, μάλιστα, συνεχίζοντας στον παλιό δρόμο πάντα, γιατί πάμε από τον παλιό δρόμο, από την παλιά Εθνική, χωρίς διόδια, έτσι, πάντα, πάντα, βλέπουμε το εξής στον τοίχο γραμμένο. Κυρίες και κύριοι. Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. 5 ευρώ. Α. Αυτό σημαίνει ότι αν το κάθε καρπούζι αμαλιάδας, γιατί αμαλιάδας έγραφε ότι ήταν στον τοίχο. Χειμωνιάτικα δύο καρπούζια μας τρελάνιζε. Από πέρυσι, από το καλοκαίρι έχει μείνει με σπρέι. Άλλοι γράφουν πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακός, άλλοι γράφουν καρπούζια. Δύο 4. Καρπούζια 5 ευρώ. Μάλιστα. Κάθε καρπούζι αμαλιάδας. Για τον Τσέσκου, για τον Ντάμπλ. Κάθε καρπούζι αμαλιάδας ζυγίζει κατά μέσο όρο 10 κιλά. Εδώ πρώτη άρα εδώ. Μιλάμε για 20 κιλά καρπούζι, 5 ευρώ. Τίποτα. Άρα τα 10 κιλά 2,5, το 1 κιλό 25 λεπτά. Αυτή είναι η τιμή. Αυτή είναι η τιμή στην οποία ο παραγωγός κερδίζει τη διπλή τιμή. Δηλαδή το κόστος παραγωγής και συγκομιδής ενός κιλού καρπουζιού είναι 12,5 cents. 10 κιλά καρπούζι 5 ευρώ. 10 ώρες ίντερνετ 5 ευρώ. Επίσης, τι μας κρύβουν. Επίσης, ναι, κύριε Μπάμπη, τα λέω. Ναι. Στην Κινέτα, ναι, δίπλα εκεί που γράφει δύο καρπούζια 5 ευρώ, έχει και πεπόνια. Έχει μια παραλία, ναι, η οποία έχει μια γέφυρα, ναι, η οποία είναι χτισμένη στην ακροθαλασσιά, μέσα στη θάλασσα. Γιατί όχι. Και περνάει από πάνω στη διαδρομική γραμμή. Πρέπει αυτό το κομμάτι να το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα και όλη η Ελλάδα να περνάει από την παραλία
Γαλλία ένα τρένο και να πηγαίνει τους τουρίστες από τη Σαμοθράκη ή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Μονεμβασιά. Από τη Σαμοθράκη το τρένο λίγο δύσκολα γιατί είναι και νησί. Θα κάνουμε και στα νησιά έτσι, τρένα. Τρένα, γύρω γύρω. Τρένα σας πουλάμε να πούμε. Έτσι. Θα έρχονται οι τουρίστες και θα μπαίνουν στο τρένο στην Αλεξανδρούπολη και θα κατεβαίνουν στη Μονεβασιά και στην Καλαμάτα. Θα ανεβαίνουν μετά από την Καλαμάτα Γιάννενα. Κάτε. Σίβωτα. Τι θα σε πω εγώ μετά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ιντερέιλ, έτσι. Ελλάδα. Τι ζούμε, τι ζούμε κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά μόλις σε μία ώρα εκπομπούλας. Λόγω επειδή δυναμικό. Φτάσαμε 7 και ένα πρώτο λεπτό. Δεν έχουμε πει καν τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο. Ψυχά τώρα μην ασχολείται κανείς με τα αποτελέσματα. Λοιπόν, 7 και ένα πρώτο λεπτό. Θα πάμε να κάνουμε μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο αγέροχοι, ακόμα πιο ξυπνητοί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 18ης Φλεβάρη. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Μέχρι και τις 8 θα τα λέμε δια βοής και δια τηλεφώνου και δια μηνυμάτων 2-31-0-2-8-3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή facebookικά στη σελίδουλα μας και εκεί συνδιαλεγόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα βάβη μου. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν, θα στείλουμε χαιρετίσματα την οικογένεια Παντελή Παντελίδη. Σας σήμερα έφυγε, μία χρόνια έχει κλείσει. Ήταν το πρόβλημα που είχα τότε εγώ, ήταν παρηγοριά μου. Δηλαδή τον άκουγα συνέχεια δηλαδή, με τα τραγούδια και με αυτά εδώ. Σαν σήμερα είναι 3 χρόνια. Καταρχήν έχει ένα τραγούδι, δεν ξέρω πόσο live, πόσα στο view έχει. Γύρω στα 30 εκατομμύρια, 26 εκατομμύρια είναι. Views. Έχει ένα. Μπατμανίδης έχει 1000 views. Εντάξει, εγώ και οι δύο τέτοια. Έβγες κανένα τραγούδι από αυτό, να. Εγώ, να βάλω, θα σου βάλω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Τι? Εσύ, λέμε ρε παιδί που λένε και συνάδελφοι, ξέρω εγώ, ναι. Λέμε θα πούμε από έναν άλλο συνάδελφο. Ναι, ναι, ναι. Έλεγες, τίποτε. Όχι, δεν έχει τύχει να πω, αλλά δεν έχει, δεν έχει τύχει. Τέλος πάντων. Το μικρό όνομα του τραγουδιστή Παντελίδη. Ναι, αυτό. Ποιο είναι το μικρό όνομα του τραγουδιστή Παντελίδη? Παντελής Παντελίδης. Μπράβο, αγώ. Αυτό είπα εγώ. Τι είπα. Όχι, λέω. Ναι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Βγήκε ο φίλος μας, τι είπε για τον πρόεδρο που είπα εγώ. Όχι. Είπε ότι ήταν εδώ ο Καλαϊτζίδης, λέει, το Σαββατοκύριακο και δεν πήρε χαμπάρι. Τι έγινε. Και άμα ήταν εδώ, σημασία είναι να είναι δίπλα στους φιλάδρους. Δηλαδή, έτσι. Άμα γίνει μια εκδήλωση, έγινε στο Κυλική, δεν θυμάμαι τώρα πού. Στο Κυλική. Όχι, μην γελάτε. Πήγανε τα μέλη, κόψανε την πίτα εκεί γιατί. Ακόμα πίτα παίζουν καλοκαίρι. Ναι, ρε γάμο. Εντάξει, τέλος πάντων, απλά ενημερώθηκα εγώ από ένα δικό μου άτομο και μου λέει κόψανε γιατί δεν μπορούσε να είναι δίπλα. Να πούνε ρε παιδιά, όπως ενημερώνουμε και λέμε τα άτομα του της ΠΑΕ, λάτε κι εσείς να είστε δίπλα. Αυτό. Έτσι, έτσι. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, λέγε. Αυτά, τίποτα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε. Τα είπαμε όλα τα θέματα, δεν ξέρω. Δεν αναφέρθηκε στη φίλη σου τη Χριστίνα που έδωσε προγνωστικά προχθές και τα χάσατε. Για πες, όλα. Ναι, συγγνώμη, δεν αναφέρθηκε. Το κορίτσι μας, ναι, δηλαδή. Ναι. Για πες. Τι έδωσε, προγνωστικά. Τα χάλια τα πήγαμε όλοι. Και εσύ, η Χριστίνα, όλοι μας. Ρίξαμε τον κόσμο στον κουβά. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αφού βγήκε από πάνω, δεν μας άφησε. Δεν μας άφησε. Έτσι, επηρέασε. Βέβαια. Φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή, να έρθω την Τετάρτη και να είναι πάλι κλειστή η πόρτα. Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή. Θα τα σπάσουμε όλα. Όχι, θα πάσω. Θα πάρω το τέτοιο, πες το Μίλαν, και θα γκρεμίσω την πόρτα. Ποιο, το Μίλαν. Τι είναι το Μίλαν, Μίλαν. Μίλαν, αυτό το βάζεις εδώ στο νόμο. Ναι, το Μίλαν, μάλιστα. Μίλαν πάω, είναι καθινόμενο πύραυλος είναι αυτό. Πύραυλος. Δεν γίνεται αλλιώς. Μίλαν κούντερα. Δεν γίνεται, δηλαδή, μάλιστα. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή είναι σοβαρό. Ήρθε η Χριστίνα, ήρθε η Κατερίνα, ήρθε ο Λευτέρης, ήρθε ο Top Gun, ήρθε το άλλο παιδί, ο Μάκης, πώς το λέγαμε. Ήρθε όλα ανοιχτά, σε εσένα κλειστές οι αγωνία. Αγωνία έχουμε για την Τετάρτη. Ναι. Τι να πω.
Τέλος πάντων, έγινε. Και να μην κρατάς τις γραμμές. Να μην τις κρατάς. Σήμερα και τα λέμε φιλιά αύριο το πρωί. Τσάω, τσάω, τσάω. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Τεθήκαν όλα τα ζητήματα και όλα τα θεματάκια. Επιτάπητος εδώ στο λόγο, επειδή αγωνιστικούλα για αυτό το Σαββατοκύριακο με τα αποτελέσματα ποσός που ενδιαφέρουν και κανένα από Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα σήμερα που έχουμε δύο παιχνιδάκια για να ολοκληρωθεί. 21η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Super League. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0. ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόμητος Αθηνών 0-2. Λάρισα Ξάνθη 1-1. Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0. Η Μπαρτσελώνα της Βιωτίας αρχίζει σιγά σιγά να κάνει την αντεπίθεσή της. Άρης Πανιόνιος 1-1, με τον Άρη να προηγείται αλλά να μην καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμα, παίζοντας με 10 παίχτες από το δεκάλεπτο λόγω επειδή αποβολής του Μπάσα έκανε ένα πάρα πολύ σκληρό τάκλι. Απόλυα μετά από 3 συνεχόμενες επιτυχίες για την ομάδα του Άρεος. Και Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1 στο συγκλονιστικό παιχνίδι του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ πίσω στο σκορ να χάνει με 0-1. Να δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από την ΑΕΚ, να γλιτώνει τα χειρότερα, να ακούγονται γιούχο στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο να μπαίνει και να κάνει πάρτι. Σήμερα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ στις 7 και στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται την Λαμία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε, ρε. Ωμνατός. Τι έγινε, το χανούμι έφυγε. Εδώ είναι, έχει αράξει, είναι έτοιμος να κοιμηθεί. Έφαγε τον τόρτι τώρα και είναι χορτάτος. Χόρτασες, δεν μιλάει, χόρτασε. Χόρτασε ο τόρτι. Εγώ χορταίνω με τον Ολυμπιακό μόνο στα 6. Ή μου τα βάζει, ή μου τα βάζει. Ρούφα τον τόρτι τώρα ρούφα τον τόρτι και μη βγάζεις. Και μίλα για τον πράλο και τον κράλο. Και για τον μπάρλο. Εγώ μόνο 6, ή του δίνω ή μου δίνει. Ή μου δίνει 6 ή του δίνω του γαύρου. Κάθεται ή όρθιος είναι. Συνήθως όρθιος τα τρώει. Ναι, έτσι, λίγο έχει γύρει τώρα είναι η αλήθεια, μάλιστα. Τι έγινε? Τι έγινε ρε φίλε, δηλαδή αυτό το φάουλ δεν το κάνεις εκεί ρε, στο κέντρο. Στο κέντρο και πες εκεί με τη σκάρια, τον άλλο να πούμε, τον έστειλα διάβαστο. Τι περιμένεις τώρα. Απόλυε για τον Άρη, δεν μπορείς να πάει στο 4-4 και να δεις την Τούμπα. Άσε ρε, τώρα για... Παιχνίδι που το έχω στο τσεπάκι μου δεν θα μιλάς. Τσεπάκι, τσεπάτος, διπλό το παίζουμε. Ναι, χαλαρά. Προς τι γέλο, τη διακρίνω ειρωνία στο χαμογελό σου. Θα σπάσει, ναι. Θα σπάσει λοιπόν το αίτητο του ΠΑΟΚ από τον Άρη αυτή την Κυριακή. Βέβαια, εκεί θα τους τσούξει. Ναι, λες, θα είναι έτσι. Για άλλες ομάδες δεν μιλάω, αλλά για την ομάδα του δημοσίου ξέρεις. Δεν μάλιστα, έχει. Μάλιστα. Θα το δώσουμε από εδώ. Τα προγνωστικά της παρέας λοιπόν προβλέπουν ότι ο Άρης θα σπάσει εγώ, το αίτητο του ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα δώσω εγώ προγνωστικά. Έτσι. Περιμένουμε. Τελείωσε να πάτε κάνα ταμείο. Ναι, και τη Δευτέρα θα σε ψάχνει ο κόσμος. Εκεί θα είμαι, δεν είπα. Δευτέρα, θα φέρεις κανένα ντόνατ τουλάχιστον να μας γλυκάνεις. Δεν έχει ντόνατ, αυτά άλλα θα σε φέρω. Εντάξει. Ωραία. Αφού θα μας φέρεις κάτι, είναι αρθείς εδώ. Μιας και θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή για πάντα. Τη Δευτέρα. Θα φιληθούμε. Σταυρωτά. Ξέρεις τι είναι να μπαίνεις στο διόδιο των τρικάλων με 0-1 και να σου λέει αυτός που είναι στα διόδια που είναι τρικαλινός Ολυμπιακός ότι καλά κάνετε και μας κερδίζετε 0-1 και να βγαίνεις από τα τρίκαλα με 4-1. Στο επόμενο διόδιο έχεις φάει 4 και λες τι αύξηση ήταν αυτή ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ο μάγκας. Έγινε. Έπαιξε το κλαριουνάτε, τα λέμε. Σε φιλούμε, τσάου. Ωραία, να μην μπορείς να περάσεις από διόδιο σε διόδιο και λες τι θα γίνει, μα πάω στο άλλο διόδιο, 8 θα φάω. Άσε καλύτερα. Δεν περνάς. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα. Από διόδιο σε διόδιο, Λευτέρη, Μαμιώτα σε πήγατε δηλαδή. Άστα να πάνε, φίλε. Παντή. Ναι. Δεν μας είπε ο Φευγάτος, επειδή πιστεύει πολύ το διπλό. Πόσα θα βάλει στο διπλό, θα βάλει σπίτι, θα βάλει κανένα χιλιάρικο, τι θα βάλει. Δεν ξέρω. Τι θα βάλει κανένα ευρώ. Και ευρώ να βάλεις, σε περισσεύει το ευρώ, ό,τι και να βάλεις, είναι κόστος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να το πω γιατί δεν το έχει καταλάβει. Μέχρι και πρόεδρο του Άρη που συνάντησα το Σάββατο, πρώην πρόεδρο του Άρη, μου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει. Και δύσκολα θα κλείσει αν δεν έρθει κάποιος φραγκάτος στον Άρη. Γιατί ο Καρυπίδης δεν είναι φραγκάτος. Έτσι, να τον ενημερώσω, μέχρι και οι πρόεδροι το έχουν πάρει χαμπάρι, οι πρώην. Εντάξει, με τα λίγα μέσα πάντως που έχει ο Άρης φέτος κάνει μια πολύ καλή πορεία, είναι μέσα στην στόχο της Ευρώπης, ήταν 4 χρόνια στην ανυποληψία, είναι πολύ σημαντικά τα βήματα. Ναι ρε, εντάξει, υπήρχε βοήθεια από τον αδερφό σωματείο,
Εντάξει. Λογικό ήταν να πάει λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Το θέμα είναι σταθερότητα. Δεν είναι το θέμα να κάνω... Να ανάψω μια να μπυρσώ και μετά την άλλη χρονιά να ξαναπάω στις χαμηλές κατηγορίες. Το θέμα είναι ότι έχω την αίσθηση ότι μπορεί και μέχρι οι ίδιοι παοξίδες να ξενερώνουν που ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 9 από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή και το ΠΑΟΚ Άρης δεν έχει και τόσο ιντριγκαδόρικη σημασία. Δηλαδή δεν έχει τη φωτιά που θα είχε αν ήταν ας πούμε στο μείον 3. Ακόμα και στο συν 5 ότι θα έρθουμε και θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα και το ένα και το άλλο χάνει την έγκλη του το παιχνίδι. Έτσι. Ξενερώνουν όλοι μαζί. Και τα ραδιόφωνα φυσικά πάνω απ' όλα. Αυτό μόνο οι Αριανοί δεν το έχουν καταλάβει το μεταξύ. Μάλιστα. Δεν το καταλάβει οι Αριανοί. Σκέφτονται βέβαια το αίτητο. Γιατί έχω στο μυαλό του ότι μπορεί να το πάρω αίτητο. Σου λέει τουλάχιστον ακόμα στο αίτητο ρε φίλε. Είναι και αυτό. Να τους ενημερώσεις δεν θα γίνει όμως αυτή την αγωνιστική. Μάλιστα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή σας ανταμώνουμε και στα διαδίκτυα και στα ιντερνέτια. Στην βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πολύποτε φυσικά τα δύο τα σημερινά τα παιχνίδια. ΠΑΟΚ πρώτος με 54 βαθμούς. Ολυμπιακός δεύτερος με 48. Έχασε την ευκαιρία. Αν κέρδιζε χθες η ΑΕΚ θα ήταν Ολυμπιακός στους 46. Ο ΠΑΟΚ με μια νίκη θα πήγαινε σήμερα στους 57. 57-46. Τα λέμε γάμε μετά. Η ΑΕΚ στους 40 βαθμούς στην τρίτη θέση, την οποία καταδιώκει ο Ατρόμητος στους 39. Η ΑΕΚ έχασε και την ευκαιρία της να διεκδικήσει κάτι καλύτερο όσον αφορά δηλαδή την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Και εκεί νομίζω τα πράγματα πλέον είναι δεδομένα. Στην πέμπτη θέση ο Άρης στους 33 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στους 31. Στους 27 εξάνθηκε ο Πανετολικός, οι οποίοι στραβοπάτησαν ή δεν πήραν νίκες, άρα δεν, ουσιαστικά δεν υπήρξε μεγάλη απώλεια για τον Άρη που παραχώρησε σοπαλία 1-1 στον Πανιόνιο. Όσον αφορά την μάχη που θα οδηγήσει στην Ευρώπη, η πέμπτη θέση υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη. Δηλαδή με λίγα λόγια οι Αριανοί, για να καταλάβω τώρα ας πούμε, δεν θέλουν ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από τον Πανιόνιο. Γιατί να φαντάσω στο κύπελο, γιατί πρέπει να είναι ένας εκ των ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ΑΕΚ ο κατακτητής του τροπέου, ούτως ώστε και η πέμπτη θέση να γίνει προνομιούχος στο πρωτάθλημα. Ο Πανιόνιος στους 23, η Λάρισα στους 22, ο Αστέρας στους 21, η Λαμία επίσης στους 21 με έναν αγώνα λιγότερο, Πας Γιάννενα στους 20, ο Όφης στους 17, στους 16 ο Λεβαδιακός που έρχεται και στην τελευταία θέση ο Απόλλων Σμύρνης με 9, υποδέχεται σήμερα τον ΠΑΟΚ στους 7. Το προγραμματάκι μας για την επόμενη αγωνιστική φυσικά δεσπόζει τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που θα κινητοποιήσει λίγο τα πράγματα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είναι όλα αυτά που θα ευχότανε οι άπειροι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουμε και η άπειρη παραγωγή εδώ στην πόλη. Για να ιντριγκάρουμε λίγο τον κόσμο. Το Σάββατο στις 4 Ξάνθη Λεβαδιακός. Στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών. Στις 7.30 ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Στην Κυριακή στις 3 Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Στις 7 Λαμία Λάρισα. Στις 7.30 ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης. Και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής ημέρας ολοκληρώνεται την Δευτέρα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και τον Πανετολικό επίσης να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Στην Super League, στην Football League μάλλον, και εκεί να δώσουμε τα αποτελέσματα, και ο Ηρακλής για ακόμα μια απώλεια και πλέον νομίζω αποχαιρετά την υπόθεση έστω της δεύτερης θέσης που και αυτή είναι η οδηγή υπό προϋποθέσεις στην άνοδο. Αποχαιρετάει μάλλον την χρονιά όπως όλα δείχνουν. Το δείχνανε ούτως ή άλλως από το ξεκίνημά της. Αίτητο Σπαρτών Ηρόδοτος 1-1 από τον Λάρισα σε γενιακός 3-2 με μια μεγάλη ανατροπή. 2-0-2 στο ημίχρονο, 3-2 στο δεύτερο. Βόλος Δοξαδράμας 2-1. Ηρακλής Κέρκυρα 1-1. Πλατανιάς Καραϊσκάκης 2-0. Σπάρτη Παναχαϊκή 2-3. Τρίκαλα Απόλλων Πόντου 0-1. Διπλούρα τεράστια για τον Φωτιάδη. Και Εργοτέλης Κισαμικός 1-0 στη βαθμολογία. Ο Βόλος Αγέροχος έχει καπαρώσει την πρωτιά και πολύ δύσκολα να την χάσει.
44 βαθμούς. Δεύτερη θέση ο Απόλλων Λάρισας 33. Κέρκυρα 30. Πλατανιάς 28. Παναχαϊκή 28. Απόλλων Πόντου 27. Εργοτέλης 26. Ηρακλής 23. Δόξα 22. Κίσαμ 21. Και ακολουθούν και άλλοι πάρα πολύ. Είχαμε και μπασκετάκι βεβαίως στον τελικό. Τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να πετύχει το θαύμα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έτσι όπως ξεκίνησε μάλλον. Να μπαίνεις και ητάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο με καμιά 15 πόντους στο κεφάλι. Και καταφέρεις να το γυρίσεις. Υπάρχουν και παράπονα για την διαιτησία. Για κάποια φάουλ, για το ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποιο σημείο, όντας πιεσμένος από τον δικέφαλο του Βορρά, σκόραρε μόνο με βολές. Για ένα φαουλτάκι εκεί στο τέλος, όταν ήταν η διαφορά στους δύο πόντους, για ένα φάουλ στον Γκος. Κάποιες έτσι τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ επηρεάσαν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κατέκτησε το τρόπαιο. Δεν υπέστη την ήττα που θα δημιουργούσε και προβλήματα, και κανείς δεν περίμενε, τουλάχιστον έτσι πως εξελίχθηκε το πράγμα, με το ξεκίνημα, με τον ανθρώπινο ξεκίνημα, με το φοβισμένο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, ότι θα μπορούσε να αντιστραφεί αυτήν την κατάσταση. Όλοι δουλεύανε για τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου για να γίνει ένα γκρανκινιολικό, χιτσκοκικό, θρυλερικό φινάλε. Όλα αυτά ήταν ένα ωραίο ματσάκι με διακυμάνσεις, μας κράτησε εκεί στις οθόνες μας και η ΑΕΚ κατέκτησε το διπυρωτικό. Τα ξημερώματα στην Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, διεξήχθη το παιχνίδι. Η ΑΕΚ επικράτησε με 86-70 λευτέρι. Παιδιά, κοιμήθηκε. Δεν μ' ακούει εκεί πέσει στην καρέκλα και έχει κοιμηθεί με τα ακουστικά. Κανονικό δεν γίνονται. Λευτέρη! Ρε Λευτέρη! Εντάξει, εσύ μ' ακούει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε ρε, δώσ' τον από γυρά πίσω από την καρέκλα. Ρε, κοιμήθηκε. Το έχουνε τα γανούμια και ο Γιάννης που παίρνει στο Ζαγόρα, έτσι τον παίρνει έμεις ξαφνικά. Σοβαρά μιλάς. Ναι ρε φίλε, και ο Γιάννης από την Αθήνα, από τον Πραγάπη, το φιλαράκι μου. Έτσι. Να ενημερώσω... Κοιμήθηκε και ο Χιμένεθ μάλλον χθες. Λοιπόν, να τα, τώρα ξύπνησε, τα λέει. Ύπνο του δικαίου, αυτό δεν είναι προπονητή. Να τα. Δεν φταίει ο προπονητή, φταίει η διοίκηση. Παράνει επιλογέ. Έχει κάνει τι ακαδημίε πάνω στα σπάτα. Να τα ξύπνησε. Απαράδεκτε. Έχω πάει να παρακολουθήσω αγώνα μεταξύ Ακαδημία ΑΕΚ και Ακαδημία Απόλλων Καλαμαριά. Οι άνθρωποι είχαν έρθει από Θεσσαλονίκη με τα παιδιά του και ήταν στον ήλιο. Λες και ήτανε, λιαζότανε σαν τους μετανάστες. Μάλιστα. Ωραία. Τέλειωσε, ξανακοιμήσου τώρα. Ξαναπέστρα, μη μουσικίζεσαι, Ναι, για πες. Πάπη, να ενημερώσω αυτούς τους οπαδούς στον πάδο δημοσίου από σήμερα. Ναι. Ότι του χρόνου θα είναι άλλα κόλπα προεδρικά στον Άρη. Α, τι, όπα, είδηση βόμβα. Άμα σε λέω εγώ θα με το θυμηθείς. Και όσα έχω πει δεν έχω πέσει έξω. Όχι, μάλιστα. Επίσης, και θα έχουμε κλάματα. Επίσης θα έχουμε κλάματα και στην ΑΕΚ, γιατί ακούω ενδιαφέρεται για πρόεδρος ο Bill Gates. Μάλιστα. Ποιος? Ποιος? Που την ξέρει την ΑΕΚ, ρε. Δεν την ξέρει. Την έχω μάθει εγώ. Έτσι. Του Bill Gates. Ναι, και έρχεται τον άλλο μήνα να την αγοράσει. Ποιος θα έρθει στον Άρη? Κάτσε, βγάζει είδηση εδώ. Ποιος θα έρθει στον Άρη μετά τον Bill Gates? Για μην πούμε και τα ονόματα τώρα. Μεγιστάνας. Όχι, εμείς λέμε ονόματα. Λέμε ονόματα, κύριε. Πάντως δεν θα είναι από Ευρώπη. Μάλιστα. Και εγώ από Αμερική τον φέρνω. Από Αμερική θα είναι. Ο Καλαϊτζίδης θα είναι. Ο Πάπας θα είναι. Αυτοί δεν ήρθαν από άλλη Ήπειρο. Ποιος? Άλλη Ήπειρο που παίζουν πολύ καράτε. Μάλιστα. Από την... Ασία. Δεν ξέρω. Ναι, μάλιστα. Ασία. Έρχεται δηλαδή επενδυτής που θα αλλάξει το ρου της ιστορίας και θα αναμορφώσει τον Άρη και ποιος ΠΑΟΚ δηλαδή. Του χρόνου δηλαδή πρωτάθλημα Κύπρο και θα χτυπήσω και Europa League. Καλά, με τον Bill Gates. Με τον Bill Gates θα έχω εγώ. Δεν χτυπάς ούτε τα πόδια σου. Τελειώσαμε. Καημένο χανούμι, βρε. Μάλιστα. Bill Gates, ρε. Ωραία. Έγινε. Σε φιλούμε, τσάου. Μάλιστα, δύο ειδήσεις σοκ, κυρίες και κύριοι, έβγαλε τώρα το λόγο. Επειδή έρχεται ο Bill Gates στην ΑΕΚ και έρχεται ο Xiaomi
στον, γιατί καταλάβαμε ότι μάλλον από την Κίνα θα έρθει κάποιος επενδυτής εκεί, ναι, για την ομάδα του, του Άρεος. Κάποιος, ρε παιδί μου, τέλος. Εντάξει. Ψάχτε να βρείτε. Εδώ το λόγο, επειδή σας τα λέει, 18 του Φλεβάρι είναι τώρα αυτά, μάλιστα. Windows, παράθυρο ψάχνει να βρει ΑΕΚ στο μέλλον. Άμα είναι σαν τα Windows, ας πούμε, τα καινούργια, τρέχα γύρευε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, να δώσω εγώ την έντυπη. Είναι ο άλλος ο ξάδερφος του Χαρυπίδη. Ο τρίτος ο ξάδερφος. Και αν δεν αναλάβει κι αυτός, γιατί έχει άλλον δηλωμένο, άλλος έχει τις μετοχές. Και αν δεν αναλάβει αυτός, το όνομα είναι βαρύ. Ζαχουδάνης. Αν ο Ζαχουδάνης δεν πήρε το εκατομμύριο και τα λοιπά. Έρχεται από την άλλη. Από την άλλη. Σωστά, και αυτός από την Αμερική δεν ήταν, δεν πήγε στην Αμερική. Έρχεται από εκεί. Μάλιστα. Θα αλλάξει μια για πάντα την ιστορία του Άρη. Θα τελειώσουμε μια για πάντα με αυτούς. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη μέχρι να οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. Εσύ, αγόρι μου, κοιμήσου, δεν σου βάλω κανένα. Πού θα πας, πού θα πας. Δεν ξέρεις πού θα πας. Δεν θα γυρίσεις πίσω, δεν θα πας Αθήνα. Ναι, για να κοιμηθείς. Πάνε με το φίλο στον Μπάφι, στον Παπαγεωργίου. Έτσι. Δεν μου είπες ποτέ, δεν κατάλαβα πως βρέθηκες από την Τρίπολη εδώ. Παπα-Νικολάου θα πάω εγώ. Μάλιστα. Μείναμε στον Μπράλο, μείναμε στα Διόδια, περνάμε στα. Γιατί βρέθηκες εδώ, πως βρέθηκες εδώ, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορώ να μου λέει, κύριε, ότι κάνω εκπομπή και δεν προλαβαίνω. Και ήρθες να. Ήρθα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Έτσι. Και να τη λέω δεν προλαβαίνω. Ήρθες για αίσθημα δηλαδή. Ήρθε για αίσθημα. Μάλιστα. Για μας ούτε να μας απαυτώσει κανένας. Για μας κανένα. Και εγώ νόμιζα για μένα. Και το μεταξύ, Πάπη, το άσχημο ξέρεις ποιο είναι. Ναι, κάτσε το μικρόφωνο, σε ακούει. Παίρνω τηλέφωνο. Δεν σε ακούει κοντά στο μικρόφωνο, ρε. Τώρα με ακούει. Ναι, τώρα σε ακούει. Παίρνω τηλέφωνο, ναι, στο σταθμό. Ναι. Στο 60-66-4. Μην τα λες, μην τα λες, ρε. Μην τα λες, όχι, ρε. Εδώ όλα στη φορά. Όχι, όχι, τίποτα στη φορά, ναι. Παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό, το σηκώνει ένας και λέω: μπορώ στην εκπομπή την επόμενη να παίρνω τηλέφωνο και να λέω δύο παραγγελίες στην κοπέλα που κάνει και την σου εκπομπή. Λέει: τι είμαστε εδώ, Μπατμανίδης? Και μου λέει: μπορείς. Α, ναι. Να μην πω τι μπορώ. Αυτό, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σα. Καλώ το να. Λοιπόν, η πληροφορία η δικιά μου είναι που είπε ο Πασχάλης. Ναι. Είναι μεν από την Ασία, είναι από μια χώρα την οποία την έχουν χωρίσει σε δύο. Όχι από την Νότια Κορέα. Το Βιετνάμ, το Βιετνάμ. Από τη Βόρεια Κορέα. Θα έρθει ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας. Θα τοποθετήσει και πυράβου σε κανόνια. Και έτσι οι σφυρίες κάνουν να οψάει. Θα τον καθαρίσει κατευθείαν. Καλό γι' αυτό. Ναι. Αντί για βαρ θα έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πασχάλης είναι η Ελευθερία. Μην πίνεις πρωί-πρωί, δεν κάνει. Ναι, τα λέει τώρα. Αντί για βαρ, τσάω, τσάω. Κύριε Πάπη, αντί για βαρ, ναι, θα έχουμε τα κανόνια του Ναβάρ. Ναβαρώνε. Τι είπες, ρε μεγάλε, τι είπες τώρα, ρε. Ναι, τελείωσε, δεν περιγράφω άλλο. Πάω για διάλειμμα και επιστρέφουμε δυναμική για το τελευταίο καταιγιστικό μισαωράκι μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίπερο 107,4. Στο λόγο, επειδή στην εκπομπή που ποτέ δεν ξέρει τι θα τη συμβεί. Ο άλλος κοιμήθηκε στο στούντιο, δεν γίνονται αυτά. Το ζήσαμε, το ζήσαμε. 2-31-0-2-8-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την τέχνη. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε, επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας για λιγουλάκι ακόμη μέχρι και τις 8. Θα τα λέμε εδώ στους εθέρες της πόλεως. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την αθλητική δραστηριότητα που είχαμε χθες, αυτά που μας απασχολήσανε, γεμάτη και η Κυριακούλα μας. Περιμένουμε και το σημερινό παιχνιδάκι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα για να μπούμε σε τροχιά, σε αγαπημένη τροχιά για τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, για το ΠΑΟΚ Άρης αυτήν την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, να ανεβούν οι παλμοί, αυτό, να μπει καμιά διαφημισούλα, να γίνει καμιά κοντρίτσα, καμιά αντιπαράθεση, να θυμηθούμε τα παλιά. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει τι είναι να τους μαζέψεις όλους μια ημέρα. Το Λευτέρη, παρουσία, Φωτιάδη, μπορεί και μέσα λέει από το λεωφορείο, και να κάνετε έναν ολοήμερο μαραθώνιο. Η παρουσία λέει είναι ο Παφούλιας. Θα το κάνουμε αυτό μια μέρα, παιδιά. Θα φτιάξουμε μια 24ωρη εκπομπή για φιλανθρωπικό σκοπό.
Θα μαζέψουμε εκατομμύρια κανονικότατα εδώ όλες οι μεγάλες μορφές που παρελάβουν καθημερινά από τα τηλέφωνα αλλά και από τα στούντια του λόγω επειδή για καλό σκοπό, τρέλα για καλό σκοπό, γιατί όχι, τρέλα σας πουλάμε. Αυτό είναι το ίδιο της εκπομπής, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της. Για πέμπτη σεζόν εδώ στους εθέρες του παγκόσμιου γίγνεστε. Να πεις μετά, γιατί να μιλήσεις, έρχονται. Ο άλλος έφυγε τώρα εδώ, πήγε να πάρει μορομάντιλα. Λέει, καλά δεν έχεις μορομάντιλα, λέω ότι είμαι στο στρατό. Αλλά θα έπρεπε ένας μάχημος ρεπόρτερ, ένας μάχημος ραδιοφωνικός παραγωγός να έχω τα πάντα, τα πάντα στο τσεπάκι μου. Από αθλητικής σκοπιάς νομίζω το ολοκληρώσαμε, δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Τι να ασχοληθούμε τώρα για τα τεσσάρες, για τα μπάσκετ, για τις καλαθόσφαιρες, τι νόημα έχουν όλα αυτά. Τι τρέχω να προλάβω που λέει και το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου. Εις αύριον τα σπουδαία. Κατά τα άλλα, σε άλλες ειδήσεις από το την παγκόσμια σφαίρα, από τα ίντερνετ για τον Bill Gates που έρχεται να αναλάβει την ΑΕΚ, μας την έδωσε εδώ την πληροφορία σοκο ο φίλος μας ο Λευτέρης. Χαιρετίζουμε τον Θεούλη Στίβεν από την Αυστραλία, ο οποίος ένας μεγάλος γκαβλάντης κανονικότατα πήγε σε ένα εστιατόριο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλοι φερρυπίνοι ήρθαν στο δικό μας το live, άλλοι δεν είχαν πως να περάσουν. Εντάξει, στην Αυστραλία ήμασταν λίγο μακριά για να παίξουμε. Και σου λέει, ρε παιδί μου, το χαιρετίζουμε για δύο λόγους, και για το ότι το έκανε του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά κυρίως για το ότι πήγε την κούτρα ένα βήμα παραπάνω. Υποστήριξε ότι τον έστησαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να φάει τζάμπα σε εστιατόριο. Ένας άνδρας από την Αυστραλία, ο Στίβεν, ήξερε ότι θα περνούσε τη συγκεκριμένη ημέρα χωρίς τέρι. Σου λέει, δεν μπορώ να πάω στον Μπατμανίδη, θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και έτσι αναρωτήθηκε στο Twitter πως αν κλείσω τραπέζι για δύο στο Outback Steakhouse, πριζολάδικο δηλαδή, και τελικά εμφανιστώ μόνος και θλιμμένος επειδή με έστησαν, πιστεύετε ότι θα φάω μια μπριζόλα χωρίς να πληρώσω? Αναρωτήθηκε και το έπραξε. Έκλεισε όντως τραπέζι για δύο, ντύθηκε επίσημα, έχει δημοσιεύσει και φωτογραφίες κανονικά, που καμισάκι, σακάκι, και μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ο Στίβεν, ο φίλος μας, ο αρχηγός μας πλέον, περίμενε 45 λεπτά για το ανύπαρκτο τέρι του και μοιράστηκε μια φωτογραφία από την επίσημη ενδυμασία του. Στη συνέχεια παρήγγειλε ένα ποτό για εκείνον και ένα ποτήρι λευκό κρασί για το τέρι του, που το ονόμασε, δεν είναι τυχαίο, Κατερίνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, μας ακούει η Κατερίνα να παρέμει, μήπως είχε στήσει στα αλήθεια το φίλο μας τον Στίβεν. Νομίζω, λέει, ότι της αρέσει το σαρντονέ, οπότε, λέει, όσο την περιμένω, φέρουμε ένα ποτήρι λευκό για την εδώ συμβία, το οποίο το φέρανε σε ένα θλιβερό, από ό,τι βλέπω εδώ, καλά ρε η Αυστραλία, δεν ξέρετε να σερβίρετε ένα σαρντονέ, το φέρανε σε ένα θλιβερό που είναι σαν δοκιμαστικό σωλήνας, καταλάβατε, ένα βαζάκι σαν δοκιμαστικό σωλήνας που φέρουν κάτι καφενεία, σου φέρουν το κρασάκι, σε ένα τέτοιο το φέρανε εκεί πέρα. Και για να γίνει πιο πίστευτος ο φίλος μας ο Στίβεν, άρχισε να τη στέλνει και φωνητικά μηνύματα και την ρωτούσε πόσο θα αργήσει ενώπιον όλων εκεί των παρευρισκόμενων στο εστιατόριο. Φρόντισε μάλιστα να της αγοράσει και ένα ψεύτικο δώρο. Άρχισε να μπαίνει σε έξοδα από την άλλη. Η σερβιτόρα, λίγο πλήκρυση κουζίνα, άρχισε να το κοιτάζει, δείχνοντας συμπόνια για την κατάστασή του. Ξέρω αν της απάντησε, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Παρήγγειλα μια μπριζόλα, άρχισα να κλαίω. Εντάξει, ρε τώρα, και να φας μια τζάμπα μπριζόλα. Και εγώ μπορώ να τα βάλω τα κλάματα. Όταν ήρθε η παραγγελία μου και τελικά η αποστολή μου εξετελέστη. Ένα ζευγάρι που καθόταν στο μπαρ και έδειχνε να με λυπάται, πλήρωσε το γεύμα μου. Α, δεν τον πλήρωσε το μαγαζί, τον πλήρωσαν οι διπλανοί.
Για την ιστορία, ο Στίβεν δόρισε, λέει, σε ίδρυμα $50, όσο δηλαδή πλήρωσε το ζευγάρι για το γεύμα του και άφησε καλό φιλοδόρημα στην στη σερβιτόρα. Εντάξει, δεν μας αρέσουν αυτά τα φιλανθρωπικά. Το θέμα είναι να το κάνεις, να το κάνεις με την, για την ψυχή της κούτρας. Για να μας δώσεις και εμάς εδώ τα δείγματα, για να μας δώσεις και να μας δείξεις τον δρόμο πώς μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Αρχίζουμε να βάζουμε στα μαγαζά, να βάζουμε τα κλάματα. Και με πιάνουν τα κλάματα που με μόνος χαράματα και όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αν υπάρχει ποδοσφαιρική αστυνομία να πάει να συλλάβει τον Αλβανό, του Έλληνα, του Άρη, γιατί αυτό το τάκλινγκ, φίλε μου, ναι, δεν το κάνεις για κανένα και για οποιαδήποτε, ιδίως στο κέντρο του γηπέδου. Ναι, καλά, δεν έχει κέντρο. Ή όχι, τώρα να φεύγεις με τη σκαριά πάνω στο τέτοιο, ναι, είναι... Θέλω να πιστεύω, φίλε, δεν έχει, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει τέτοια ότι είναι βρώμικος παίκτης. Εντάξει, νομίζω, ναι, δεν νομίζω να τα τώρα να έχεις, για να έχεις πρόθεση να κάνεις ένα τέτοιο σε συνάδελφό σου, ένα τέτοιο χτύπημα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ακραίος. Δεν το πιστεύω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν το πιστεύω. Μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω άμα. Ναι. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, δηλαδή, ακόμη και, τώρα... και ο Σέμος, εκείνο το περιβόητο τάκλιν που είχε κάνει στον Τζοβάνι, εντάξει, τι ήθελε το παιδί να το κάνει. Εντάξει, και ο Παπαδόπουλος στο Ζάιτς παλιά και όλα αυτά. Εντάξει, γίνονται κάποια ναι, στιγμή. Ναι, 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 ναι. Όλοι ίσως έχουν τις κακές τους στιγμές. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο για αυτό το ποδοσφαιρικό μύθο, φίλε μου Παπί. Για τον ποδοσφαιρικό μύθο. Ναι. Ισχύει αυτό που όταν μια ομάδα μεσοβδόμαδα έχει παιχνίδι στον επόμενο αγώνα. Θα σέρνεται, θα είναι κουραστικό. Κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός έδειξε εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Και θα μπορούσε η ΑΕΚ να τον έχει πετάξει ένα τριμπαλό και ναι, να μην συνεχιστεί καν το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ήταν η ψυχρολογία του, επειδή δέχτηκε πρώτος γκολ χωρίς καν ακόμα να έχει κάνει ευκαιρία η ΑΕΚ. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό ήταν ένα σουτ προς την νηστεία. Mm. Έκανε το λάθος ομοδοφύλακα και το έπαγε. Ναι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπρεπε η ΑΕΚ να βγάλει περισσότερη ενέργεια, περισσότερα τρεξίματα? Έπρεπε ή δεν έπρεπε? Προσπάθησε να φυλάξει τα νότα της, να κρατήσει αυτό το 0. Δέχθηκε το γρήγορο γκολ και δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση του Ολυμπιακού, από ό,τι διαφαίνεται. Δεν έχει τις ανάσες η ΑΕΚ. Είναι ιδιαίτερος αποδεκατισμένη. Θα μας τα πεις. Όπως το είπες τώρα, όπως το είπες έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ δεν, αυτό που είδα δεν περίμενα. Κανένας δεν το περίμενε. Κανένας. Δεν το περίμενα. Τέτοια καθίδιση σιτέρια δεν το περίμενα. Ναι. Αλλά όταν έχεις Μάνταλο μέσα και αυτόν τον, πώς το λένε, τον ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε offside, τον. Αυτό που πήρε από τον Παναθηναϊκό, πώς το λένε. Το Κλωναρίδη. Το Κλωναρίδη. Μπράβο. Ναι. Τότε εντάξει, είσαι άξια της μοίρας. Να μπορώ να πω εγώ για την άκρη. Για πες, για την άκρη μια σχέση. Κύριε Πάπη, λοιπόν, να σας κάνω εγώ μια. Να μας κάνει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Στην Κινέτα. Φιλιά, τσάω, τσάω. Στην Κινέτα. Για την άκρη, πες, για την Κινέτα. Για την άκρη θα μιλήσω. Στην Κινέτα που ήμουνα, έβαλα μια καρέκλα ξύλινη, αυτές που έχουν τα beach bar, και πήρα κάτι κουκουνάρια που είχε και προσπαθούσα σε ένα ανώμαλο εδαφός να βάλω το κουκουνάρι μέσα από την καρέκλα να το περάσω. Δεν περνούσε με τίποτα. Δεν περνούσε η ώρα, ξέρεις μάλλον. Ξέρεις πώς πέρασε τελικά? Ναι. Με βολέ, όπως κάνει ο τερματοφύλακας. Ναι. Σηκώνεται, παιδιά, και μου το δείχνει τώρα. Ρε, μίλα στο μικρό. Ρε, σηκώθηκε, βγάλε τα ακουστικά και μου δείχνει το βολέ. Δεν γίνονται. Λοιπόν, πρέπει να στραβάω βίντεο. Κατέληξα. Ναι. Κατέληξα στο εξής. Ότι πρέπει να δώσουμε. Πήραμε Mythbusters, δηλαδή. Ότι η τακτική που έπρεπε να εφαρμόσει η ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι ήταν να παίξει με αντεπιθέσεις. Mm-hmm. Δεν έπαιξε με αντεπιθέσεις. Mm-hmm. Δεν κατέβασε τον Ολυμπιακό κάτω στα καρέ της. Mm-hmm. Τερματοφύλακας Μπάρκας για μένα για αυτό το μάτς δεν υπάρχει. Ποιος να έπαιζε, δηλαδή? Έπρεπε να παίξει ο Τσιντώτας που είχε κάνει ένα πολύ καλό, ένα καλό βολέ μέσα στο Λεβαδιακό και είχε δώσει απευθείας πάσα ή στο Λιβάγια ή σε κάποιον άλλο επιθετικό μπροστά. Του είχε κάνει assist από τη μεγάλη περιοχή στην αντίπαλη περιοχή και είχε καρφώσει τον γκολ. Μάλιστα. Έτσι έπρεπε να παίξει η ΑΕΚ. Ναι. Επίσης, ο Μπάρκας δεν έπρεπε να παίξει. Έπρεπε να παίξει ο Τσιντώτας. Ναι. Ο Σβάρνας. Πώς είναι δυνατόν να παίζει στο Καρεσκάκι με τον Σβάρνα ή Σβαρνά, δεν ξέρω πώς λέγεται το παιδί. Ναι. Ο οποίος δεν έχει παίξει. Ανάθεμα και αν έχει παίξει κανένα παιχνίδι στην φετινή σεζόν. Mm. Παίζει στο Καρεσκάκι αμυντικός. Έχουν γίνει τα έσχη
και από προπονητικής άποψης, αλλά και από διοικητικής άποψης. Μάλιστα. Ο Δημητριάδης, ας πούμε, τι κάθεται πριν τον αγώνα και μαλώνει με κάποιον εκεί στα Σιφισούνα. Δεν ξέρω, Σιφισούνα. Αυτό το είδε στο μάτσε. Τα άκουγα στο ράδιο. Α, εντάξει, λοιπόν, με τα μάτια της ψυχής το είδε στο παιχνίδι. Ναι, με τα μάτια της ψυχής. Έτσι, έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται στην ΑΕΚ. Mm. Καταρχήν φεύγουν από τις ακαδημίες ο Ζήκος, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Σκάουτερ δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί δηλαδή ο Άρης να φέρνει παίχτες όπως ο Ματίγια και κάποιοι άλλοι, και να μην μπορεί η ΑΕΚ να φέρει παίχτες. Γκαρσία, επίσης. Γκαρσία, ναι, βέβαια. Και να μην μπορεί η ΑΕΚ να φέρει 4-5 τέτοιους παίχτες. Μάλιστα. Που είναι στα μέτρα και του μπάτζετ του κυρίου Μελισανίδη. Μάλιστα. Γιατί κανονικά το μπάτζετ πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλο. Mm. Έχω βαρεθεί να ακούω στην Φιλαδέλφια και γενικά στην ΑΕΚ ότι πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο. Ξύπνησε. Πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο Μπάμπη. Ναι. Να κάνει η Δούρου την υπογειοποίηση. Μόχο. Και μετά θα δούμε ομάδα. Κάτσε κοιμήσου. Καλύτερα ήταν. Λοιπόν. Καλημέρα. Εντάξει. Καλημέρα. Κάτσε να πάρω τη γραμμούλα. Περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρέθηκαν τα λεφτά τώρα για να συνεχιστεί η Αγία Σοφιά από τη Μαλαιστία τώρα. Δεν λένε. Τώρα καθαρίζει τον Μπουφάν. Τα είπε και ξεθύμανε. 30 εκατομμύρια πήρε από την είσοδο στο Champions League. Mm. Από τον Ουζουνίδη. Στη Μαλαιστία τώρα πώς θα πάρει. Έλατε. Θα εξαργυρώσει το στοίχημα. Εδώ είχαν μπει κάποιοι στη φυλακή, βγήκανε και ο Ντούσαν Μπάκεβιτς πήγε από τη μία μέρα στην άλλη στον Ολυμπιακό. Επί Πέτρουκο, επί... Το διπλό ημίχρονο άσο ανατροπή over να δει πόσο πληρώνει. Εντάξει τώρα, δηλαδή απαγορεύεται να γίνεται ανατροπή στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν το υιοθετώ και δεν το δέχομαι αυτό. Οποτεδήποτε γίνει ανατροπή, κατευθείαν να το θεωρήσουμε ότι είναι μεμπτό. Είναι over, εγώ, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά στο ράδιο όπως ερχόμουν για Θεσσαλονίκη, ο εκφωνητής της ΕΡΑ είπε ότι θα είναι η πρώτη φορά που προηγήθηκε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και δεν πήρε θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Με ντόρτι, όχι με 2-1, με 3-1. Εγώ θεωρώ ότι απλά... Η εικόνα ήταν μαγική. Ναι. Η εικόνα ήταν πραγματικά μαγική, κύριε μου. Η εικόνα ήταν μαγική. Τώρα θα δούμε αν βρεθούν τα λεφτά να μπουν και οι καινούργιες εξέδρες στην Αγία Σοφιά παρακάτω. Να μπει και κάποια τέντα για τους γονείς που στην ΚΑΠΑ 12 και στην ΚΑΠΑ 15 πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σπάτα με καύσωνα, τουλάχιστον να έχουν κάπου να μην κρατάνε ομπρέλες καλοκαιριάτικα. Η καρκύρωση του κουπονιού μέχρι ελικοδρόμιο θα φτιάξει ο άλλος στην Άγια Σοφιά. Μάλιστα. Για να το δούμε. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των ανατροπών και των εκπλήξεων και ουδέποτε βάζω στο μυαλό μου οποιαδήποτε ιστορία μας αφήνουν όλα αυτά αμέτωχους και εκτός. Γιατί είναι μια πολύ ωραία λογική που βολεύει να λες ότι α, τι έγινε, όλα είναι φτιαγμένα, όλα είναι το έτσι. Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, άμα ήταν τότε να μην βλέπουμε ποδόσφαιρο. Άμα όλα είναι έτσι. Δεν κατάλαβα και αν δεν πιστεύεις ότι θα ανατραπεί ένα πράγμα. Δηλαδή, και τι, χθες στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που μπήκε μέσα με τον κρατεό Παναθηναϊκό τον Εξάνστερο και βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους την πρώτη περίοδο και ξαφνικά κόντεψε να πάρει και το παιχνίδι. Δηλαδή τι θα ήταν, και εκείνο θα ήταν αου αου και μαλεσίες και τέτοια. Απλά σε καμία των περιπτώσεων τώρα. Δεν είχε το τρίποντο, όπως τον λένε ο Jones, πώς είναι ο Γκος. Ο Γκος δεν είχε το τρίποντο. Όταν έπρεπε να το έχει. Όταν έπρεπε, έκανε και εκείνο το ψυχολόγητο στο τέλος. Βάρισε ένα τρίποντο, ήταν στα 33 δευτερόλεπτα. Η ομάδα ήταν πίσω με 5 πόντους. Θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη επίθεση. Και έτσι από όλες. Εντάξει, είναι έλλειψη ψυχραιμίας, εμπειρίας. Πολλά πράγματα μπορούν να συνετελέσουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ο Γκος ξάπλωσε Μπάμπη στο ημίχρονο και έφαγε την ενεσούλα του για να μπορέσει να συνεχίσει. Mm-hmm. Αν φας μια ενεσούλα για τη μέση, εγώ τουλάχιστον επειδή έχω φάει αρκετές. Mm-hmm. Θέλεις κάνα τεταρτάκι για να συνέλθεις. Άσχετα από το ζόρι μου που την έκανα και συνέχιζα τη δουλειά. Σαν τον Πρέλεβιτς, μια ζωή με ενέσα, δεν έπαιζε ο Πρέλεβιτς. Ναι, και η Αγία Σοφιά θα χτιστεί πρώτα από τα καντήλια θα ξεκινήσει. Έτσι, αυτό είναι το σωστό, συνέχισε ελευθερή. Από τα καντήλια πρέπει να ξεκινήσει. Μα δεν είναι δυνατόν, κύριε, να δίνεις την έξω τροχανά, να μπαίνεις, να βγαίνεις από φυλακές. Ντούσαν Μπάκεβιτς και δεν είναι τυχαίο που ο Ντούσαν φέτος το καλοκαίρι έφυγε από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Πέστα λοιπόν και να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια εκδήλωση στην περιοχή Χαριλάου. Η ορνηθολογική εταιρεία διαμαρτύρεται για τα σου του Φετφαντζίδη. Λοιπόν, έχουμε όλοι συγκέντρωση έξω από Χαριλάου. Μην έρθει ο Φετφαντζίδης και σε πετάξει εκεί. Κύριε Μπάμπη, και να πω και κάτι τελευταίο. Το παίζω. Anytime. Πόσο, περίμενε, Ελευθερή. Πόσο δίνει anytime ο Φετφαντζίδης να σκοράρει στην Τούμπα.
Έχεις και άλλα τόσα και από μένα. Άλλα τόσα από μένα. Βάλ' το καλύτερα. Όπως πήγε ο άλλος τα 50 δολάρια που τα έδωσε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ναι, τόσα ναι. Κατευθείαν. Έτσι. Εγώ θα το, θα το παίξω. Anytime Φετβατζίδη στην Τούμπα. Το στοίχημά σου είναι 10 λεπτά. Τόσα κατευθείαν. Εντάξει, ρε παιδιά, 10 λεπτά θα βάλω. Τι ακάω. Όσα έχω. Έγινε φιλιά, τσάω. Anytime, να το βρήκαμε τώρα εδώ. Anytime Φετβατζίδη στην Τούμπα. Να μην το δίνει ένα 15. Ε, λιγότερο μάλλον, λιγότερο. 15 δίνει τους αμυντικούς, νομίζω συνήθως. Θα το ψάξουμε, να το βρούμε. Δεν ξέρω αν το έχουν διαθέσει οι στοιχηματικές προς ποντάρισμα. Αλλά εμείς εδώ που είμαστε οι ξύπνοι, οι ξύπνοι, σας βάζουμε τροφή. Για σκέψη, για πες μισό δευτερόλεπτο γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν μια δυναμική, ένας δυναμικός σύνδεσμος όπως η ορίζει. Τέλος πάντων, άστα αυτά λεπτά, δεν μας απαντάει. Λοιπόν, θα σε κόψω. Δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα για αυτά τα θέματα. Να μην βγαίνει να κάνει κριτική στο Μελισσανίδη. Δεν με ενδιαφέρουν κιόλας να σου πω. Θα πρέπει να βγει ο Ρίτσι να κάνει κριτική στο Μελισσανίδη. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώ το να. Τι έγινε, πρωί-πρωί, έκπληξη ρε, γύρε, τι ρε, αυτός αυτοί είναι φιλαράκι, ρε, λέει δευτεριάτικα, θα είναι μόνος του, πήρε τα μάξι και ήρθε. Μπήκιαζε στον ύπνο, τον είδα στο Πουγατσατζίδικο, πάω στο Πουγατσατζίδικο να πάρω νερό και ζάχαρη και μου λείπω το λεφτάρι και λέω, δεν ξύπνησα ακόμα. Ναι, λες σε τίποτα φάντασμα, ρε, γάμο. Ναι, ναι, ναι. Η πίτσα μέσα ψινότανε. Ναι, έβαλε την πίτσα που έφερε από τη Λιβαδιά να την ψήσει ο Πουγατσατζίδης μες στο φούρνο. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είναι στην μέρα, ρε. Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Ναι. Δεν γίνονται. Έτσι. Να σε καλά. Πολλά, δηλαδή πολλά δεν γίνονταν τώρα εδώ. Ρε, καλά, χθες φορά λίγο θα παθαίνα 150 παλμούς. Καλά, ρε, με 50-50 διτησία να πούμε. Στο μπάσκετ, 50-50. Εντάξει, δεν είδα. Είχε τα σφυριγματάκια του Παναθηναϊκού τώρα, μην λέμε 50-50. Ναι, αλλά θα μπορούσα να το είχα καθαρίσει νωρίτερα, ρε. Τότε στο Ρέθυμνο να πούμε με Βορειάδη ο Άρης να πούμε 21 πόντους, τρίτο δεκάλεπτο να πούμε και το γυρίσανε οι ρίτες. Ένα και χθες τα πήρε τα σφυρίγματα. Και τον αφήσανε, δηλαδή θα μπορούσαν να το φάνε, εντάξει, δεν είπαμε. Αλλά τι, εκεί που χρειάστηκε μέχρι τέλος. Φίλοι, πάμε, εκεί που χρειάστηκε λέει επενέβη διαιτησία. Και είχε κάτι έτσι. Άμα πήγαινε το ανόητο τρίποντο του τέτοιου μέσα και όχι τόσο γρήγορα. Καλά, το μετά αν δεν γίνεται. Εντάξει, καλά, εκεί είχε χαθεί μάλλον το παιχνίδι. Δεν ήταν ότι. Στον πόντο θα πήγαινε. Ναι, αλλά ο Πάοκ έβαλε χθες. Έβαλε νομίζω 3 buzzer beater. Ναι, 3 buzzer beater που έδειχνε ότι υπάρχει ψυχολογία. Έβαλε και στο τέλος του σπουδαιού. Αφού ήταν σταθερά κοντά στο 40% στο τρίποντο. Τι λες τώρα. Ναι, μάλιστα. Και έρθεις και 67, κοντά στα 70%. Όχι, 70% βολές και πάνω από 40% στα τρίποντα. Μάλιστα. Να πάρουμε μια τελευταία γραμμούλα και να κλείσουμε. Φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει. Πόσο δίνει λέει η time να ξανακοιμηθεί ο Λευτέρης, λέει προτιμώ τώρα. Ακούτε εδώ το λόγο επειδή. Και τελευταία γραμμούλα που θα μας κλείσει το σημερινό λόγο επειδή. Καλημέρα σας. Έλα ρε Βαμπίνο, έλα. Καλημέρα. Ακούσαμε και τον Top Gun. Ναι, ο Παύ δεν ήταν στο τρίπο του σωτάρι με 40 πάνω, 40 και το ποσοστό όλη τη χρονιά και έχει 70 ποσοστά στην Ευρώπη. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο το τρίποντο του δηλαδή, θέλω να πω. Φίλε Λευτέρη. Έφυγε. Είναι και ο Λευτέρης. Έφυγε. Καθαρίζει τον μπουφάν του, βρήκε μωρομάντιλο. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Τον ήθελα γιατί ο Original έριξε την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική για να την πάρει ο πρόεδρός της. Περιμένει να κάνει κριτική στον πρόεδρο της. Δεν τίποτα. Ούτε μια στο εκατομμύριο. Μάλιστα, δεν σε ακούει τώρα, ό,τι και να πείτε. Βρήκε κάτι στικάκια, κάτι φούντες, δεν έχουν καταλάβει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα φτάσουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της σημερινής σας εκπομπούλας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, εκούσια και ακούσια, για αυτά που βιώνουμε κάθε πρωί εδώ, που δεν ξέρουμε το τι θα μας συμβεί. Κάτι να μας συμβεί. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή του Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο εδώ. Με παφούλια, Παναγιά και Χριστέ, τι μπορεί να περιμένουμε και αύριο. Θα φύγεις Λευτέρη, φεύγεις Αθήνα. Πρέπει να κοιμηθείς 5 ώρες. Θα κοιμηθείς, θα κάνεις ένα μπάνιο ελαφρύ και θα αναχωρήσεις μόλις δροσίσει. Να κάνω μπάνιο. Ξέρω εγώ κάπου, βρες να κάνεις μπάνιο. Στον αχαίροντα. Λοιπόν, φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Τσάω.